Εδώ είμαστε και πάλι. Ξεκινήσαμε επίσημα. Μπαλαντέρ. Έτσι. Νίκος Μοσκοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Παράθεμα μέχρι και τις 12 Χρήστος και όσοι στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπούντου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας. Κιόλα. Πάμε κατευθείαν στην Τούμπα. Τι διαθεσιμότητα είναι αυτή, Ελένη, γεια σου. Χαίρετε, καλησπέρα. Πώς πάμε? Είναι αυτό που λένε σε μη τελετή, έλαβε τέλος, γιατί κυριολεκτικά σε χρόνο ρεκόρ νομίζω έχουμε ξεμπερδέψει σήμερα από την Τούμπα. Νομίζω, Ελένη, ήταν λίγο διαδικαστικό το παιχνίδι σήμερα, παρότι πεζόταν η πρόκριση. Έτσι είναι, εξελίχθηκε είναι, νομίζω. Είναι αυτό που λέμε, έκανε το χρέος του, απλά το χρέος του. Και σε μία τελετή έλαβε τέλος. Εντάξει, υπάρχει διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ήταν έκπληξη το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο Πάπου στο δεύτερο παιχνίδι στη ρεβάνη της Τούμπας δεν έπρεπε και δεν έδωσε κανένα δικαίωμα. Mm-hmm. Νομίζω απόλυτη υπεροχή του ΠΑΟΚ και στο πρώτο ημίχρονο, 12-0 οι τελικές. Το πλήρωσε λίγο, η αλήθεια είναι, η Παναχαϊκή με τον τρόπο που επέλεξε να αγωνιστεί. Κρατούσε ακόμη και συστημένα ποδοσφαιριστές πίσω, θέλοντας ενδεχομένως να εκμεταλλευτεί κάποιες καλές στιγμές, να βγει στην κόντρα επίθεση. Ξανύχτηκε, αν θέλεις, η Παναχαϊκή, το πλήρωσε, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν ιδιαίτερα ορνητικός, ήταν ιδιαίτερα επιθετικός. Φάνηκε και από το πλάνο ενδεκάδας του Λουτσέσκου, η αλήθεια είναι, που θέλει να βάλει τον Ελ Καντουρί στα χαφ. Και αν δει κανείς την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, θα δει ότι υπάρχουν, νομίζω, 7 ποδοσφαιριστές με τρομερές επιθετικές αρετές. Άρα ήθελε να το χτυπήσει εξ αρχής το παιχνίδι ο Λουτσέσκου, να το καθαρίσει από την αρχή για να έχει και το κεφάλι του ήσυχο. Πάμε όμως λίγο να δώσουμε το, mm-hmm. το ρεπορτάζ από κάτω από την μεικτή ζώνη και θα ξεκινήσω από τον Ελ Καντουρί. Ελ Καντουρί και Λινιός ήταν οι δύο ποδοσφαιριστές που μίλησαν κάτω στις κάμερες. Ξεκινά από τον Ελ Καντουρί, γιατί νομίζω ότι ο Λουτσέσκου έκανε μια πολύ σημαντική τοποθέτηση και για εκείνον αλλά και για τον Καντουρί. Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η άποψη του Ελ Καντουρί, γιατί εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος το όνομά του ακούγεται για μετακίνηση στην Πάρμα και έχει ενδιαφέρον. Όχι, ακούγεται. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι, εδώ και ένα περίπου μήνα νομίζω ότι τα δημοσιεύματα είναι καθημερινά από την Πάρμα. Είναι κάτι το οποίο το επιβεβαιώνει και η ιταλική ομάδα αλλά και ο ατζέντης του, συγγνώμη, mm-hmm. βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία προκειμένου να επιστρέψει στην Ιταλία. Έχει κάνει και ίδιος κάποιες δηλώσεις ότι δεν είναι αρνητικός στην προοπτική να επιστρέψει. Μάλιστα αναφέρουν ότι κατέθεσαν και πρόταση στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού και κατόπιν προσφέρουν τριετές συμβόλαιο και ότι ο τελικός λόγος, εκεί τουλάχιστον αφήσαμε το σύριαλ μέχρι σήμερα, ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος είναι αυτός που θα αποφασίσει για τον Ελ Καντουρί. Είχαμε βέβαια ξεκαθαρίσει ότι η άποψη του Λουτσέσκου για την αποχώρηση του Ελ Καντουρί είναι συγκεκριμένη. Βγήκε μαζί με τον ποδοσφαιριστή, είχαν ένα τέτα-τέτ δυο τους και του ξεκαθάρισε ότι ο ρόλος του καθενός είναι σημαντικό, ότι ο καθένας είναι κομμάτι του συνόλου, είτε έχει περισσότερο είτε λιγότερο χρόνο συμμετοχής, γιατί αυτό το σύνολο είναι που έχει καταγράψει αυτές τις επιτυχίες, αυτό το σερί νικών και πάει φουλ για πρωτάθλημα και με εξαιρετική πορεία και στο κύπελο. Ενδεχομένως αυτός είναι και ο λόγος που βλέπουμε και τον Ελ Καντουρί. Δεν ξέρω, μπορεί να τα πηγαίνει και εξαιρετικά στις προπονήσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάτι αλλάζει mm-hmm. και νομίζω ότι με τη στάση του ο Λουτσέσκου δείχνει ότι τον θέλει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, mm-hmm. ο Λουτσέσκου είπε ότι δεν θέλω να φύγουν, δεν το συζητάω για να φύγουν. Έτσι τόσο ο Ελ Καντουρί όσο και ο Σάχοφ. Πρέπει να μείνουν και οι δύο, ναι. Με τον ίδιο να ερωτάτε για την συγκεκριμένη τοποθέτηση του προπονητή του, λέγοντας ότι με κάνουν χαρούμενο αυτά τα λόγια του προπονητή. Στη μεταγραφική περίοδο πάντα υπάρχουν πολλές φήμες σχετικά με το μέλλον. Τώρα βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι στον ΠΑΟΚ και είμαι χαρούμενος. Mm-hmm. Εκεί του ζητήθηκε να διευκρινίσει λίγο για το αυτήν τη στιγμή είμαι εδώ, δηλαδή ότι ανά πάσα ώρα μέχρι τις 31 του μήνα τι μπορεί να αλλάξει, λέγοντας ότι δεν ήταν φήμες και δεν είναι φήμες αυτά που ακούγονται, υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά εγώ από την πλευρά μου δίνω τα πάντα, δεν ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει καταστάσεις, κάποιες φορές μπορεί να πιστεύεις ότι πρέπει να μείνεις και τελικά να φεύγεις και άλλες φορές ότι πρέπει να φύγεις και τελικά να μένεις. Τα έχω αφήσει όλα αυτά τα ζητήματα να τα διαχειρίζεται ο ατζέντης μου, εγώ απλά συγκεντρώνομαι στη δουλειά μου και δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Ναι, μεν είμαι χαρούμενος στον ΠΑΟΚ, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί σε μια μεταγραφική περίοδο, έτσι. Mm-hmm. Έκανε και έναν μήνυμα
απολογισμό λέγοντας ότι ταλαιπωρήθηκε πολύ στον ΠΑΟΚ από τραυματισμούς, κάτι που δεν είχα ξαναβιώσει και αυτό μου κοστίζει και πνευματικά. Εδώ και 2 μήνες όμως νιώθω καλά και τα έχω αφήσει όλα πίσω μου. Τα έχουμε πει πολλά και για τον Μαροκινό, εκεί που έβρισκε αυτοπεποίθηση, εκεί που έβρισκε τα πατήματά του. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι ότι, ναι, η αλήθεια είναι ότι πάντα είχε έναν τραυματισμό να τον περιμένει, ιδιαίτερα άτυχος, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, εδώ και 2 μήνες είμαι καλά και θέλω να και τα έχω αφήσει όλα πίσω μου. Mm-hmm. Για να πάμε λίγο και στα αγωνιστικά, για το πώς προσέγγισε ο ΠΑΟΚ το σημερινό παιχνίδι και αν χωράει κριτική και περαιτέρω συζήτηση, ο ίδιος είπε ότι ο προπονητής ήταν πολύ θυμωμένος μετά το πρώτο παιχνίδι στην Πάτρα. Μας είπε ότι πρέπει να παίξουμε καλά, ότι είμαστε οι κάτοχοι του κυπέλου τα τελευταία 2 χρόνια και έπρεπε να αποδείξουμε στην Πάτρα ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Γι' αυτό λοιπόν μπήκαμε αποφασισμένοι και μπήκαμε και πήραμε την πρόκριση. Mm-hmm. Στο ίδιο μήκος και οι δηλώσεις του Λιμιού, λέγοντας ότι ήταν ένα σκληρό μάθημα στην Πάτρα. Ο προπονητής, όλοι στάθηκαν στα όσα του είπε ο Λουτσέσκου, έτσι, γιατί μάλλον είχαν τη σημασία τους. Πρέπει να τους μίλησε και πρέπει να τους πει και πολλά πράγματα. Μας είπε ότι έπρεπε να δείξουμε τι αξίζουμε, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, αφού είμαστε η ομάδα που πήρε το κύπελο. Μπήκαμε αποφασισμένοι, επιβάλαμε το ρυθμό μας, τους ευνηδιάσαμε και στο 3-0 τελείωσαν όλα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε τοποθέτηση του Λιμιού στα νεαρά παιδιά, γιατί ο ΠΑΟΚ σήμερα είχε αρκετούς νεαρούς μέσα, έδωσε και δίνει χώρο και σε άλλους που έρχονται να συμπληρώσουν ένα νέο πλάνο, το οποίο φαίνεται ότι έχει εκπονηθεί για το μέλλον του Δικεφάλου. Και είπε μεταξύ άλλων ο Λιμιός ότι είναι ευχάριστο και είναι ωραίο που ο ΠΑΟΚ δείχνει να επενδύει σε δικά του παιδιά, σε νεαρά παιδιά και παιδιά τα οποία στηρίζει. Έτσι. Mm-hmm. Δεν το κάνουν πολλές ομάδες στην Ελλάδα και καλό θα είναι να αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται όλο ένα και συχνότερα. Χαίρομαι που σήμερα συνεργαστήκαμε με τον Ζαμπά. Υπάρχουν πολλοί παίκτες νεαροί οι οποίοι έχουν τη στήριξη, έχουν καλά στοιχεία και το δείχνουν στο γήπεδο. Όσο για το σύνολο το οποίο έχει δημιουργήσει γενικά ο Λουτσέσκου, το οποίο ο ίδιος χαρακτηρίζει φανταστικό και θα πρέπει να το σέβονται, όπως τουλάχιστον έχει δηλώσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, δουλεύουμε πολύ σκληρά. Έχουμε να βγάλουμε πολλά στο γήπεδο. Ο κύριος Λουτσέσκου, και του αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια, έχει δημιουργήσει ένα φανταστικό σύνολο. Θέλουμε να κάνουμε μόνο νίκες για να πάμε στα ντέρμπι, βεβαίως αυτό με την ΑΕΚ και στο επόμενο με τον Ολυμπιακό, με το κεφάλι ψηλά. Απομένουμε 2 παιχνίδια, αυτό με τον Όφη την Κυριακή και βεβαίως η εμβόλυμη με τον ΠΑΣ Γιάννενα την ερχόμενη Τετάρτη και μετά ακολουθούν τα ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ, με τον Λιμιό βεβαίως να θέλει την νίκη, να πάει ο ΠΑΟΚ με το απόλυτο τόσο στο ΆΚΑ και κατόπιν να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν έχουμε να προσθέσουμε πολλά περισσότερα, μόνο να σας πω και εσάς ότι είναι σφίντερ και έτσι με σφίτα. Ναι, ναι. Σφί. Ναι. Αν και το με άλλο σφίτα. Γλωσσικά ακούει είναι πιο εύκολο, το σβιντερσκι. Αλλά αφού ναι. Ο άνθρωπος είναι μεφή, είναι σφιντέρσκι, οπότε τελειώσαμε. Το κρατάμε έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι κρατάμε τις παραδόσεις που θέλει να αλλάζουμε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών. Μικρό το κακό. Μικρό το κακό σε αυτή την περίπτωση, έχει δίκιο. Λοιπόν, ωραία, ωραία Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ να έχεις. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ από το γήπεδο της Τούμπας. Πολύ εύκολη νίκη για τον ΠΑΟΚ, αυτή επί της Παναχαϊκής. Παρότι πριν το παιχνίδι υπήρχε ένα 2-1 για τους Πατρινούς και τους έβινε όχι προβάδισμα, αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ είχε να κάνει μια ανατροπή ουσιαστικά για να πάρει την πρόκριση. Το παιχνίδι το καθάρισε πολύ εύκολα. Νομίζω τον γκολ που έβαλε στην αρχή, το οποίο χρεώθηκε σε ποιον Νίκο Παπαδόπουλο το πρώτο γκολ, στο Βαρελά. Αυτό είναι που δεν. Στον Μάτος νομίζω. Στο Μάτος χρεώθηκε. Okay. Το τόσο γρήγορο γκολ του επέτρεψε ουσιαστικά να βρει έτσι τους. Τους χώρους που ήθελε. Πολύ ωραίο και το δεύτερο γκολ που έβαλε ο Ζαμπά και ένα πάρα πολύ όμορφο κατέβασμα του Ουάκπομ, το οποίο το κυρώθηκε ξανά γκολ, το τρίτο του στην Ελλάδα. Πρέπει να το έχουν ακυρωθεί περισσότερο από αυτά που του μέτρησαν. Πώς έχει βάλει, 2 δεν έχει βάλει. 3. 2 νομίζω έχει βάλει ένα και 3 το έχουν ακυρωθεί. Και τα 3 δεν έπρεπε να ακυρωθούν το μεταξύ, δεν έχει 5 ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, έβαλε και ένα πανέμορφο γκολ ο Μίση στο ντεμπούτο του, ένα πολύ ωραίο σουτ με εξωτερικό φάλτσο λίγο έξω από την περιοχή. Πολύ, πολύ, εύκολο, πολύ εύκολη νίκη και πρόκριση για τον ΠΑΟΚ με 5-0 της Παναχαϊκής. Συνεχίζει στους 8, το αναμενόμενο έγινε. Συνδυάστηκε έτσι και με μια καλή εμφάνιση. Γκολ από τον Ζαμπά, γκολ του Μίση στο ντεμπούτο του. Γενικά ένα καλό απόγευμα για τον ΠΑΟΚ και με την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου, στους 8
από εδώ και πέρα. Βέβαια το κύπελο έχει παιχνίδι και αύριο και μεθαύριο. Υπάρχουν ανοιχτοί έτσι λογαριασμοί σε κάποια ζευγάρια. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η διαδικασία. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Η Στοίχημαν καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις, με μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών 24 ώρες το 24ωρο, όπου και να βρίσκεστε, από το κινητό, από το tablet σας, φυσικά από τον υπολογιστή σας. Η Στοίχημαν.gr είναι δίπλα σας και με το καζίνο της πλέον 24 ώρες το 24ωρο και με γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Η Στοίχημαν είναι εδώ και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Λοιπόν, οπότε αφού πέραμε και το ρεπορτάζ από την Ελένη, θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε έχοντας πια ξεμπερδεύσει μετά τη Τούμπας, πιθανόν λόγω, για να πούμε τα δικά μας, έτσι, με το δικό μας ωραίο τρόπο, Νίκο. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, όχι μόνο την αθλητική φυσικά. Έτσι. Έχουμε και άλλα, ναι. Έχουμε και άλλα να πούμε. Έχουμε Θόδωρο Καρυπίδη να πούμε. Ο Βαδόπουλος ήθελε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που έχει γίνει viral από χθες, αλλά θα φάμε πολύ ξεφωνητό, οπότε δεν είναι για να παίξουμε με αυτά. Δεν είναι για να παίζουμε με αυτά. Ωραία. Οι εποχές είναι δύσκολες, φίλε, άστα. Άστα, οι εποχές είναι δύσκολες. Άσε με, μωρέ, τώρα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε. Τώρα πάμε κανονικά μέχρι τις 12, εδώ με Νίκο Βαδόπουλο. Έτσι, αφού τελειώσαμε μετά τις Τούμπας, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Να, εδώ. Θα πάμε μέχρι και τις 12 εδώ Μπαλαντέρ να συζητήσουμε τα δικά μας, έτσι, με όσα γίνονται ποδοσφαιρικά, αθλητικά και μη. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο να έχει μας πει πάρα πολλά για όσα έζησε σήμερα στο Κλέανς Βικελίδης. Αυτή η συνέντευξη που φίλοι ήταν προγραμματισμένη, ήταν έκτακτη. Δεν έχω να πω τίποτα. Τι δεν έχεις να πεις τίποτα, φίλε. Όλος ο κόσμος και αυτή συζητάει. Τι έγινε. Ήτανε... μετά, να περιμένουν. Βεβαίως. Λοιπόν, έκτακτη ήταν. Όχι, ήταν κάτι το οποίο ο Καρυπίδης το έχει στο μυαλό του εδώ και λίγο καιρό να μιλήσει. Ναι, αλλά σήμερα δεν το ενημέρωσε. Εντάξει, εμείς το ξέραμε. Και το ναι, ρε φίλε. Από την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε ενημέρωση της ΠΑΕ. Ναι, ναι. Όχι με ανακοίνωση. Ναι. Λοιπόν, αλλά υπήρχε ενημέρωση της ΠΑΕ ότι την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσει, αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δηλαδή αυτή που διανύουμε τώρα. Okay, λοιπόν, okay. Και νομίζω άρα ότι. Εγώ αμολούσα εδώ. Το είχε σαν σκέψη, ναι, και οριστικοποιήθηκε μετά το μάτς με τη Λαμία, νομίζω. Μάλιστα. Δεν αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Κούγιας. Έτσι, ο εξαιρετικός κύριος Κούγιας. Τους οποίους ένα πράγμα λέει. Τώρα τι να κάνει, Νίκο, να ασχοληθεί και να του δώσει αξία. Τι να του πει, δηλαδή, για το μεσάτο που κάμισο. Ναι, ή για το. Πώς το έλεγε το παντελόνι. Πώς το έγραψε ο Κούγιας στην γραπτή δήλωση. Ξέρεις ότι το site. Έχεις μπει στο site της ΑΕΛ. Πήγα την προηγούμενη εβδομάδα για λόγους. Είναι γεμάτο γραπτή δήλωση. Δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το έβλεπα τότε που έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Διεσνιέ, διελά. Έχει διαρκώς. Γραπτή δήλωση Αλέξη Κούγια. Ανακοίνωση ΑΕΛ Άρισας. Γραπτή δήλωση Αλέξη Κούγια. Μόνο αυτό δεν έχει. Δηλαδή δεν έχει τα νέα της προπόνησης. Εντάξει. Ή ξέρω εγώ, η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Παπαδόπουλο Νίκο, ας πούμε. Είναι διαρκώς έτσι. Γραπτή δήλωση ή ανακοίνωση. Γραπτή δήλωση, ανακοίνωση, Αλέξη Κούγια. Αλλά και παιδιά, δηλαδή, κατέθεσα στο Μοσκοβίτη τώρα στο διάλειμμα. Ένα προβληματισμό. Μια προσωπική μου εμπειρία. Δηλαδή, ναι, τελειώνει το μάτι στη Λάρισα. Οκ, ναι. Okay, εντάξει. Mm-hmm. Και φωνάζουν οι Λαρισαίοι τον Γιώργο τον Κολτσίδα. Τον Γιώργο τον Κολτσίδα, δηλαδή. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Βλάχο και χωριά. Αν είναι δυνατόν. Έτσι. Που εντωμεταξύ ο Κολτσίδας, επειδή είναι ρε παιδί μου και πολύ cool, ας πούμε, άνθρωπος, λέει, και το συζητούσα μετά στα παιδιά, χωριάτσι με λέει, το ξέρω ότι είμαι χωριάτσι, λέει, αυτός πρέπει να το πω, από χωριό είμαι, λέει. Εντάξει. Και τι σου είπα εγώ, φίλε, ναι, γνωρίζοντας ότι ο Κολτσίδας είναι από την, ναι, Καρδίτσα. Και λέω εγώ από μέσα μου, λέει, δηλαδή φωνάζω τον Κολτσίδα, λέω χωριάτσι. Δηλαδή αυτοί που είναι από το Μανχάταν, μου εξηγήσε βέβαια και ο συνάδελφος τώρα, μου εξηγήσε και γνωστός μου ο οποίος είναι στη Λάρισα το εξής. Ότι λέει εδώ πέρα, λέει, ο Θεσσαλικός κάμπος, λέει, Θεσσαλία, λέει, είναι σαν ένα κρατήδιο, λέει, να ξέρεις. Ακριβώς. Η Λάρισα είναι πρωτεύουσα. Εντάξει, είναι πρωτευουσιάνη. Γύρω-γύρω, ρε παιδί μου, είναι η πλέμπα. Σωστά. Έτσι. Δηλαδή η Καρδίτσα, ας πούμε, πανέμορφη πόλη. Δηλαδή, ναι, όποιος έχει πάει, έχει περάσει. Πραγματικά μια τρομερά όμορφη πόλη. Καρδίτσα. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Α, είχα φάει εξαιρετικά στην Καρδίτσα πέρυσι. Ναι. Ναι. Δεν ήταν πάρα πολύ όμορφη πόλη. Πήγα στην πλατεία. Καρδίτσα. Όχι. Τι? Κάτι με το στρατό είχε. Στρατοπέδου, πλατεία Ταγματάρχη, ναι, πλατεία Στρατηγού, κάτι τέτοιο. Ναι. Α, και στρατό αυλή, ναι, στη, ναι, Χαλκίδα. Στην Καρδίτσα, ναι. Και φάγαμε κάτι εξαιρετικά κοψίδια σε ένα μαγαζί. Α, και εγώ θα φάγατε καμιά γκουρμέ κουζίνα, φίλε, με τίποτα σούσι και τέτοια. Όχι, εμείς είμαστε πολύ απλά παιδιά. Τέλος πάντων. Οπότε λοιπόν, να ξέρεις ότι οι Λαρισαίοι θεωρούνται πρωτευουσιάνοι εκεί πέρα. Ναι. Εντάξει. Τα Τρίκαλα είναι αρκετά ψηλά, αλλά και αυτοί δεν γουστάρουν τους Λαρισαίους, από όσο ξέρω. Δεν έχουν καλή σχέση μεταξύ τους. Τρίκαλα είναι το μικρό Παρίσι. Και η Καρδίτσα, ρε φίλε, σου λέω, είναι η εντελώς πλεμπαίοι. Ναι, είναι. Δηλαδή είναι οι καραχωριάτες, ας πούμε. Ναι. Εντάξει.
Πόντο. Τώρα, αν μιλήσει με κάποιον που μιλάει καρδιτσιώτικα, θα καταλάβει ότι δεν βγαίνει. Όχι ότι δεν βγαίνει, καταλαβαίνει. Αλλά οκ. Okay. Είχαμε και στον Άρη. Μια μεγάλη μορφή την καρδίτσα, βέβαια, αλλά εντάξει. Το Βασίλη το Ρόβα. Βελόσο. Βελόσο, ναι, βελοσάρα. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ είχα μια σιρούλα στο στρατό, να είναι καλά άνθρωπο εκεί που είναι. Μα είχε πει και τα διάφορα. Ο Γκιούλ. Ο Γκιούλ. Ναι, ο Γκιούλ ήταν σαν τον Γκιούλ, πραγματικά. Δύο μέτρα, μαύρο, χοντρό. Άστα, και μη χειρότερα. Και μιλούσε καρδιτσιώτικα. Βγάλε άκρη. Βγάλε άκρη. Μιλάμε και στα ευρωδρόμια πολιτισμό του ελληνικού στρατό, εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Τα λέμε εμεί που έχουμε πάει ακόμα το πλόχη που πήγε στη... στο πρωτοκτοράτο τη Αγγλία για τρει μήνε εκεί πέρα. Πήγα, φίλε, σε μια κατεχόμενη χώρα και έκανα φαντάρο. Δεν σα βλέπω. Σε κατεχόμενη χώρα και πέρα αγγλικά μιλούσατε στο τέλο. Δεν σα βλέπω. Αγγλικά μιλούσατε. Όχι, φίλε. Α, τι ελληνικά. Ελλαδίτικα είναι πρώτα απ' όλα. Ναι. Εντάξει, γιατί και οι Έλληνες είναι. Ναι. Εντάξει, τα κυπριακά είναι λίγο Άγγλοι παραπάνω. Τα κυπριακά είναι διάλεκτο, συνάδελφε. Τα αγγλικά που μιλάς στην Κύπρο τι είναι. Δεν είναι τόσο πολύ πλέον, άσε ρε τώρα. Δεν είναι τόσο πολύ πλέον. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν η εμπειρία που έζησε στην Νίκο Παπαδόπουλε. Μάστρα σε βλέπει από χθε καθόλου. Ναι, χθε το απόλαυσα. Ήταν αυτό ειδικά το. Του κράτσα. Του κράτσα λίγο. Του κράτσα λίγο. Αυτό είναι Γιαννιώτη. Από Γιαννιώτη δεν έχω. Δεν έχει τύχει να γνωρίσω κάποιον ή κάποια που να είναι από εκεί και να μιλάει έτσι. Ούτε εγώ. Ωραία τα Γιάννενα. Ωραία τα Γιάννενα. Είναι από τι αγαπημένε μου πόλει. Γιάννενα. Αγαπημένη. Αλλά αυτό φάνηκε ότι ήταν παιδί από την επαρχία. Το Μάστρα Σεφ, φίλε, λέει φέτος, ναι, είχε 3.000 αιτήσεις. 3.000. Όλοι οι τέτοιοι έχουν γίνει, λίγες, όλοι μάγειρες. Λίγες μου φαίνονται. Τι λίγες σου φαίνονται, ρε. Δεν είναι για να πας στο survival. Ναι. Που δεν... Okay. Και εδώ πρέπει να ξέρεις και κάτι να μαγειρεύεις. 3.000. Έχουμε 3.000 σεφ. Όχι, προφανώς είναι για κάποιοι που είναι ερασιτέχνη. Okay. Αλλά η πλειοψηφία τους δεν είναι άνθρωποι που... Τότε δηλαδή δεν θα στο λέω. Τσιριμογγολία τώρα εδώ πέρα. Ο Μάτσε του. Δεν είναι μούτρα αυτά, ρε φίλε. Για να γίνει σεφ. Αυτό είναι κομπάρσο στο τέτοιο. Στον Μπρους Λι. Αυτό άμα είναι να σου λυθεί με τη μαγειρική είναι στη Λάντζα πίσω στην κουζίνα. Εύκολα. Έχει πιάτα αυτή. Και δεν ακούει καθόλου αρτιστικό αυτό που λέμε τώρα. Στο μεταξύ έχει δει, ρε φίλε, όλοι αυτοί. Έχει δει. Σχιστομάτι, ό,τι είναι. Ξέρω εγώ Κινέζο, Ιαπωνέζο, Ταϊβάν. Όλοι αυτοί από εκεί πέρα, ό,τι είναι. Έχει δει να έχει κατσαρό μαλλί. Έχουν όλοι ίσια μαλλιά. Όλοι! Ο φίλος ο Μιχάλης, ο συνάδελφος ο Μιχάλης, ναι, έτσι ναι, που είμαστε μαζί σήμερα κιόλας. Πολύ καλός συνάδελφος, βέβαια. Πολύ καλός. Λέει και στο πέρχεις, λέει, από την καρδίτσα, λέει. Τον Εθήμη Κουλουχέρη, βεβαίως, βέβαια, ο Κούλου. Ναι. Κούλου. Γερός να είναι, Μιχάλη. Τέλος πάντων. Πω από φίλε, τι μούτρα είναι αυτά τώρα, εντάξει, τι γίνεται. Μη παρακάρασετε την ιστορία. Έζησε το. Τσέκαρε λίγο τι γίνονταν την Κυριακή. Δεν με αφήνει Μιχάλη να το βάλω. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Δεν με αφήνει να το βάλω. Μου βάζει χέρι. Αδερφέ, δεν είναι ότι σου βάζω χέρι, είναι ότι θα μπλέξουμε χωρίς λόγο. Τι θα έρθουν έρθει από κάτω. Είναι τεταμένο το κλίμα. Συλλαλητήριο θα κάνω κάτω από το. Ρε, είναι τεταμένο το κλίμα, σου λέω. Είναι τεταμένο το κλίμα. Πότε είναι η ψηφοφόρια. Αύριο. Νομίζω. Πέμπτη. Πέμπτη. Έτσι νομίζω. Θα είμαστε εδώ live και θα σας ενημερώνουμε. Αν γίνει βράδυ, αν δεν γίνει βράδυ. Νομίζω ότι η διαδικασία ξεκίνησε από χθες. Α! Και ολοκληρώνεται την Πέμπτη και κάπου διάβαζα. Πού το έβλεπα εσύ. Ή το άκουγα. Ότι την Πέμπτη θα ξεκινήσει, λέει, η διαδικασία των ομιλιών όσων θέλουν να μιλήσουν τις 10 το πρωί. Ναι. Και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το βράδυ. Το βράδυ. Εν τω μεταξύ, από χθες έχει γίνει viral. Πατάω μη στο YouTube για να τσεκάρω και μου βγάζει μη παραχαράζει την ιστορία. Άστο. Είναι δηλαδή εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Εδώ πέρα κάναμε σήμερα. Αυτό τώρα να ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί εγώ ναι, δεν το έχω δει κι εγώ, αλλά δεν. Είναι ένα τραγούδι για τη Μακεδονία. Ναι, άκουσε με. Αυτό είναι το πήραν τα παιδιά από το Λούμπεν. Ναι, ναι, εξαιρετικά παιδιά. Λοιπόν. Ρίξανε τον beat από πίσω. Ναι. Έχοντας βάλει τον παπά που είναι μέσα στο ναι, κλίμαντο που κατεβαίνει ναι, στην τέτοια. Και βάλανε οτιδήποτε άλλο από πίσω. Ο ρυθμός αυτός ήταν σαν ψαλμοδία, ας πούμε. Άλλος είναι ο ρυθμός. Είναι πιο έτσι. Πώς το λένε. Ποιο πανουδάκι, ρε παιδί μου, ο ρυθμός. Και το πήρε τώρα ο Λούμπεν και ναι, το έφτιαξε. Έτσι. Ο ρυθμός του είναι το θάρδι σαν αστραπή, ρε παιδί μου. Φάσε, τα έχει χώρα γιορτή. Ναι. Αλλά το πήραν αυτοί, βάλανε το remix, βάλανε από πίσω και ότι υπάρχει κάθε καρδιά καρύδι. Ναι. Και το σμπρώξανε, ρε παιδί μου. Και από χθες έχει γίνει ο χαμός που το έχει δει και εσύ και όλοι. Που έχουν πάρει βίντεο διάφορα, οτιδήποτε γκόμενες να χορεύουν. Ναι, ναι. Τύπου, κάτι, στο μεταξύ. Κάτι τύπου να χορεύουν πριόνια. Στο μεταξύ, πρόσεχε τώρα σκηνικό την Κυριακή. Είμαστε παρέα έξω, ρε παιδί μου. Πιάνουμε την κουβέντα. Τώρα, η δική μου παρέα, πολιτικά, ξέρεις πιο πολύ τρολάρουμε, ρε παιδί μου, παρά κάνουμε τώρα κουβέντα σοβαρή, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και ειδικά εγώ έχω ξέρει αυτό που βάζει μπρίζα, ρε παιδί μου, όταν βλέπω ότι ένας είναι με τον τάδε, πηγαίνω εγώ και του λέω κόντρα, ξέρω εγώ. Του λέω ναι, ότι αυτός είναι ο καλύτερος και τέτοια. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, γίνεται η κουβέντα, η οποία είναι ψιλοσοβαρή και ψιλοτρολίστικη, ρε παιδί μου. Εντάξει, επειδή
δεν είμαστε ακριβώς συγκολλητοί, είναι και άλλη παρέα. Ας πούμε, και εγώ τρολάρω, δίνω διαρκώς από δίπλα και αυτό. Τώρα μου λέει ο άλλος είσαι εθνομηδενιστής και κάτι τέτοια. Ναι. Τέλος πάντων, αλλά το εθνομηδενιστής. Το έλεγε και αυτό στο χαβαλέρε, παιδί μου, κατάλαβες. Εγώ του έλεγα, όχι, είμαι αλεξιστής και άμα την περάσει τη συμφωνία θα πάρει σταυρό και τέτοια. Χαχα, γελάμε, οκ. Okay. Αλλά η κουβέντα γίνεται μεταξύ σοβαρού και αστείου. Τέλειωνε σε κάποια φάση πολύ ωραία. Την επομένη στέλνει άλλο στο Viber στέλνει και λέει ρε εσείς, αυτό πάλι τι είναι. Και έχει στείλει. Μπακέτα. Έχει γίνει πανηγύρι. Τέλος πάντων, το άλλο το είδες με τον Ανθρακέα. Το ποιον? Τον Ανθρακέα. Ποιο Ανθρακέα? Ο Ανθρακέας, ναι. Έτσι λέγεται ο άνθρωπος το επίθετο. Έχεις δει μια φωτογραφία που έγινε viral με ένα τύπο εκεί στα σκαλιά της Βουλής. Που είναι μπροστά με τη μάσκα του την αντιασφυξιογόνα και επειδή ο άνθρωπος είναι μαυριδερός και καλά έχουν βγάλει ότι είναι προβοκάτορας. Την Άουσα είναι, ρε. Ναι, και ο άνθρωπος έχει βγάλει την απάντηση. Από την Άουσα που το ξέρει. Εγώ είμαι παιδιά, είμαι από την Άουσα. Ναι, ναι, ναι. Και είμαι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου για κάτι τέτοια. Ποπ. Ο Γιώργος ο Παναγιωτήτης μου λέει να σέβεστε, λέει έχω κάνει φαντάρο στην Καρδίτσα. Έλα, ρε, Γιώργο. Γιατί ρε φίλε τέτοιο ήσουνα. Στην Καρδίτσα τέτοιοι δεν πηγαίνουν. Χριστό. Πώς σου λένε, ρε. Που έχουν το κίτρινο εδώ. Έλα τώρα, κόλλησα μωρέ. Η φαντάρη, στην καρδίτσα τι έχει. Στρατονομία, στρατονόμος. Στρατονόμος ήσουν ρε Βίσμα. Καρακόλι, έτσι τους λέγανε. Στρατονόμος ήσουν. Στρατονόμος πρέπει να ήταν φίλε. Ντροπίσε. Για να πήγε η καρδίτσα στρατονόμος θα ήταν. Ντροπίσε. Ναι, ναι. Κόπηκα επίτηδες λέει. Ρίψας πεις. Ντροπή. Ντροπή. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν. Όχι, εντάξει, όλα κομπλέ. Εγώ λέω να το βάλουμε. Όχι, ρε. Μα αυτό θα πούμε μετά τις 11. Όχι, ρε, άστο, ρε, όχι. Όχι, δεν είναι για τέτοια. Δεν είναι, σου λέω. Οι εποχές είναι πολύ περίεργες στην Κωνσταντινούπολη. Σε κότα, ρε, σε κότα. Δηλαδή, λίγο χιούμορ μπορεί να κάνουμε τώρα. Δηλαδή. Εμείς χιούμορ μπορούμε να κάνουμε, άλλος μπορεί να το καταλάβει. Εμείς χιούμορ μπορούμε να κάνουμε, μπορεί να το καταλάβει άλλος. Κάτσε, ρε, φίλε, εδώ το ίντερνετ το γλεντάει αυτό το κομμάτι. Τώρα με εμάς θα τα βάλουν. Δεν πειράζει. Όποιος θέλει να το βάλει, το ακούς στο ίντερνετ. Α πατήσει μη στο ίντερνετ. Και το πρώτο που το βάλει θα είναι αυτό. Αυτό, ναι. Ή στο YouTube. Τέλος πάντων. Έχουμε νέο επεισόδιο Γελένα Όγνιεν μετά τις 11.30 στην καυτή ζώνη. Το μόνο που είδα τελευταία φορά ήταν ότι η Γελένα παρακαλάει τον Βράνιες. Ναι. Γιατί έχει βίντεο, λέει. Πες το. Sex tape. Και ναι. Του δίνει, λέει, 300 χιλιάρια για να μην τον ανεβάσει. Φαντάζομαι τι κάνει αυτή στο sex tape. Σπαθιά καταπίνει. Είναι αυτό, ρε φίλο, που κάνει 300 χιλιάρια. Πώ. Να πει, εγώ πάρε 5 χιλιάρια για να τον ανεβάσει, το καταλάβω 300. Δηλαδή. Να πω, ρε φίλε. Τα καρούλια. Μπράβο. Ρε, τι γίνεται. Αυτό το άφησα κάπου, νομίζω, είχε χθες ή προχθές εκεί. Δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Νωρίτερα καινούργιο. Την Παρασκευή, γιατί τα είχαμε πει τελευταία φορά την Πέμπτη, είχε βγει αυτό το οποίο. Ναι, ένα νέο επεισόδιο στο σύριαλ. Ότι λέει όταν έλειπε ο Τόσιτς. Ναι. Α, ναι, που τον έπαιρνε σπίτι αυτή και έλεγε στα παιδιά ότι είναι ο γιατρός. Ναι, παίξουμε το είναι γιατρό. Ο γιατρός και ήθελε να με κάνει καλά. Ναι, ήθελε να μου βάλει το θερμόμετρο για να δει αν έχω πυρετό ή όχι, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι. Ναι, ο πυρετός με ψήνει και εσύ η ασπιρίνη. Ακριβώς, τα έχει πει η Άντζη αυτά εδώ και καιρό. Με ένα φιλί σου θα δεις τι θα γίνει. Ακριβώς, τα έχει πει αυτά η Άντζη. Αυτό να το παίξουμε, μάλιστα ρε φίλε. Okay. Το τραγούδι. Σου λέω παράδοση. Ναι ρε φίλε, γιατί δεν είναι και τα παιδάκια δεν ρωτάνε μαμά, ξέρω εγώ. Και απαντάει, τα έχουμε δει και ασθενείς πολλές φορές. Γιατί λέει αυτή όντως, λέει, είχε ένα θέμα υγείας, ρε παιδί μου, είχε κάνει μια επέμβαση και τα λοιπά και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Και την έκανε ο άλλος, ρε παιδί μου, σκαστός από την Αθήνα και τα Σπάτα. Και πήγαινε στο Βελιγράδι, έλειπε τόσο. Ο κερατάς έλειπε. Είναι αυτό που λένε ότι σέρνει καράβι, αυτό είναι ο ρυθμός. Ναι, λοιπόν. Δηλαδή. Έπαιρνε άλλο, λοιπόν. Δίπλα είναι έτσι κι αλλιώς, κατάλαβες. Ο τόσο έτσι έλειπε ο κερατάς. Λοιπόν, που έπαιρνε, τα μαθαίνει πάντα τελευταίος. Βέβαια και αυτός ήταν ατακτούλης μετά. Πιο πριν, βασικά, όχι μετά. Έμπαινε ο άλλος μέσα, ποιος είσαι ο γιατρός. Ωραία, δω τη μαμά στο δωμάτιο. Πάμε να δούμε τι έχει. Μαμά, ποιος είναι αυτός ο γιατρός, για να με κάνει καλά. Ο γιατρός, ωραία. Αυτό. Και δώσ' του, κατάλαβες. Τι να κάνουμε. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Τελικά τι μαγείρεψε αυτό το φίλε που έκανε ολόκληρη. Αυτό 10 λεπτά γιατί είναι εκεί πέρα. Ο Τσιριμόγκολος εκεί πέρα. Κάτι με κανένα ψάρι, κανένα τύπο σούσι θα έχει κάνει σίγουρα. Με πήγα χωρίς να δηλώσω λίστα κατά τον νόμο του Παναγιωτήτη. Αμάρε, φίλε. Ναι, συνήθως έτσι γίνεται. Παίρνουν και κόσμο που δεν δηλώνει. Τι να κάνουμε, για να μαζέψουμε κόσμο. Τα παιδιά εκεί. Που μιλάμε για τρέλα. Ναι. Εντάξει, φίλε, δεν σε είπαμε και. Εντάξει, Γιώργο, okay. Απλά το είπαμε γιατί οι στρατονόμοι δεν έχουν και την καλύτερη. Έτσι, φήμη, ρε παιδί μου. Στην Κύπρο γνώρισαν καλά παιδιά. Είναι η αλήθεια. Καλά, ρε φίλε, και τώρα τα περισσότερα καλά παιδιά είναι. Ναι, okay. Καλά απλά παιδιά. Λέμε για το σώμα, ας πούμε. Το σώμα, εντάξει. Πρέπει να είναι. Έχετε αστυνομία και στην Κύπρο, Νίκο Βαδόπουλε. Έχει, βεβαίως. Γιατί δεν έχει. Έχω αστυνομού και Άγγλοι. Τι? Έχω αστυνομού και Άγγλοι. Ρε φίλε,
Τι βλάκα είσαι, μη χαρακτηρίζεσαι. Τι βλάκα είσαι, γιατί είσαι βλάκα, λε βλακή. Μη χαρακτηρίζεσαι. Ναι. Δηλαδή να σου πω κάτι, άμα εγώ δω ένα Κύπριο. Όπως έχει πει και ένας, μια εκπληκτική ατάκα, 20 βλάκα, 20 χρόνια μπολμπόι. Βλάκα. Ναι. Να σου πω κάτι, άμα εγώ δω ένα Κύπριο και το ρωτήσω. Ναι. Αγαπάς πιο πολύ τη Μεγάλη Βρετανία ή την Ελλάδα, τι θα μου απαντήσει. Στα ίσα και παλικάρισα, πες μου. Εξαρτάται τι Κύπριο θα πετύχεις. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να πετύχω κανέναν. Στους παλιούς Κύπριους επικρατεί η τάση. Ναι. Και έχουν δίκιο βέβαια οι άνθρωποι ότι η Χούντα μας πρόδωσε και μας έδωσε την Τουρκία. Okay. Ναι. Αλλά αγαπώ πολύ την Ελλάδα, ρε φίλε. Γιατί δεν αγαπούν. Έλληνες νιώθουν και αυτοί. Και είναι Έλληνες. Όχι, νιώθουν. Είναι Έλληνες. Δεν αγαπάνε και τη Μεγάλη Βρετανία που ήταν κατακτήτρια χώρα εκεί. Εγώ έχω πει κάτι τώρα, εντάξει, σοβαρά. Ότι οι Άγγλοι κάναν μεγάλο κακό στην Κύπρο, αλλά κάνανε και μεγάλο καλό. Γιατί την οργάνωση, αλήθεια είναι, φίλοι. Κάνανε μεγάλο κακό, σκοτώσανε κόσμο, φάξανε, κάνανε, ράνανε. Σύνδρομο στο Χόλμς λέγεται αυτό, ναι. Εντάξει. Αλλά έχουν αφήσει και καλά. Έχουν όπως? Αφήσει και καλά. Ότι έχουν αφήσει, ρε φίλοι, μια πολύ ωραία οργάνωση στο κράτος. Ναι. Δεν σου λέω ότι εκεί είναι όλα αγγελικά πλασμένα και εκεί υπάρχουν λαμόγια, πολιτική κτλ. Έχουν αφήσει μια πίστευτη οργάνωση. Δηλαδή, εγώ έχω μιλήσει με. Και το ξέρω και από την οικογένειά μου που είναι κύριο παιδί μου, αλλά έχω την εμπειρία ενός δικού μου ανθρώπου εδώ από την Ελλάδα που μετακόμισε στην Κύπρο. Μου λέει μηδέν γραφειοκρατία, μηδέν ταλαιπωρία στις δημόσιες υπηρεσίες. Υπάρχει μια τάξη πέντε επίπεδα πάνω από αυτήν της Ελλάδας σε αυτό το κομμάτι. Και για μένα αυτό είναι από τα πιο βασικά πράγματα τα οποία υπάρχουν. Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Να ξέφυλλε. Να, είδες μου έδωσε απάντηση. Για κάτι στο οποίο ήμουν ημιμαθής. Έτσι. Είναι μια... Και η μημάθεια Νίκο Παπαδόπουλο, όπως ξέρεις πολύ καλά, είναι χειρότερη της αμάθειας. Αυτό είναι το. Πρέπει να είσαι σωστά ενημερωμένος. Και όχι λίγο ενημερωμένος όπως εγώ. Και εσύ όπως χαρακτήρισα βλάκα. Με έβαλες θέση. Το παίρνω πίσω. Όχι, με έβαλες θέση μου. Καλά με έκανε. Και λίγα μου πες. Και λίγα μου πες. Αλλά αυτός που είναι 20 χρόνια μπολμπό είναι. Ποιος είναι 20 χρόνια μπολμπό, ρε φίλε. Δεν έμαθε να δίνει την μπάλα. Αυτή η ατάκα ποια είναι. Δεν μπορώ να πω. Α. Έχει ακουστεί, αλλά είναι επιτυχία. Α, δεν έκανα βίντεο κανένα τέτοιο. Όχι, όχι. Είναι πραγματικό. Είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Καλά, προφανώς και είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Οκ. Δεν βγαίνει μυαλό αυτό. 20 χρόνια. Είναι σαν αυτό. Δεν είναι, ρε παιδί μου, σαν το Γιάννη ήρθα. Εντάξει, αλλά. Γιάννη ήρθα, ρε. Γιάννη ήρθα, ρε. Τι αμαξιά, Γιάννη ήρθα. Ξαναβρίζουν μάνες, θα διακόπτω και φεύγω. Ξαναβρίσατε. Ξαναβρίσατε μάνες, θα διακόπτω και φεύγω. Ναι. Μπορεί και να δεν ξαναβρίσανε. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Αυτό λίγο μπερδεύομαι. Ναι. Λοιπόν, τι ωραία περνάμε, έτσι χαλαρά, ωραία, ρε παιδί μου, έτσι cool, έτσι είναι. Έτσι, αυτή η εκπομπή και έτσι θα πάει και μέχρι τις 12. Μετά τις 11 φίλε θα μου πεις τέτοιο, θα μου πεις τι έγινε. Μετά τις 11 θα μιλήσουμε για Θόδωρο Καρυπίδη. Καρυπίδη, ναι. Εντάξει. Δεν μπορώ, ναι, είμαι στο σκοτάδι. Δίσταντη απόψη για το αν είχαν ουσία αυτά που είπε ή δεν είχαν. Ναι, ναι, δίσταντη είναι η αλήθεια. Εχμές από την κομμάτια. Όχι, θα πάρω. Δεν είναι δικιά μου αχμή. Εγώ θα πάρω θέση μετά τις 11. Εντάξει. Εγώ θα τοποθετηθώ μετά τις 11. Για το τι είπε ο Καρυπίδης και τι δεν είπε σήμερα. Στη Λάρισα τι είχαμε. Στη Λάρισα. Λίγα πράγματα. Είχα. Έχω φάει εκπληκτικό. Είναι νομίζω το καλύτερο σουβλάκι κοτόπουλο που έχω φάει στη ζωή μου. Δηλαδή, ρε Παπαδόπουλε, πόσο φοβερό σουβλάκι κοτόπουλο να έχει, ρε φίλε. Το συγκεκριμένο μαγαζί που πήγαμε όταν φτάσαμε. Λοιπόν. Ο Μάκης. Το καμιά δεν πειράζει. Ο Μάκης, λοιπόν. Καλός φίλος ο Μάκης. Ο Μάκης, λοιπόν. Είσαι χ, ρε. Είσαι χ. Λοιπόν. Να υποθέσω είναι μέσα στη Λάρισα, γιατί το ALFC Arena είναι έξω από τη Λάρισα. Το ALFC Clarina. Το ALFC Clarina, ναι. Το συγκεκριμένο μαγαζί κιόλας ήταν με το αυτοκίνητο 3 λεπτά από το γήπεδο. Και πάμε, ρε παιδί μου, εκεί λέει σουβλατζίδικον. Ναι, με νίκη όλα. Το τηλέφωνο. Σουβλατζίδικον έφαγε σουβλάκι κοτόπουλων, ρε Παπαδόπουλε. Περίμενε, επειδή είμαι σε μια φάση που προσπαθώ να προσέχω λίγο. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, στη Λάρισα φύγει να προσέξει. Ναι, και πάμε, ρε παιδί μου, ναι, να. Πάμε μπροστά με τον ένα σταθμό. Είμαστε τέσσερι. Πάμε δύο μπροστά. Εγώ και ο Γιώργο. Μα κάνει ένα σάντουιτ. Τι κάνουμε σάντουιτ, λέει. Α, μόνο τεμάχιο παίζε μπάλα. Τι κάνετε, λέει. Σεβασμό από μένα. Τεμάχιο, λέει. Ναι, όχι, δεν κάνουμε. Σεβασμό. Ωραία, άμα πάρουμε τεμάχια. Και επειδή λέμε, είμαστε ρε παιδί μου και λίγο πρωτομά, λίγο χαλαρά, ρε παιδί μου, πήραμε από δύο σουβλάκι ο καθένα. Ναι. Εντάξει, εγώ πήρα δύο σουβλάκι κοτόπουλο. Φάγατε δύο σουβλάκι κοτόπουλο, αυτό ήταν. Ο Γιώργο έφαγε χοιρινά, οι άλλοι φάγανε και άλλοι φάγανε κοτόπουλο. Λοιπόν. Στο χοιρινό καταλαβαίνει το σουβλάκι είναι καλό. Το σουβλάκι λοιπόν το χοιρινό ήταν καλό, γιατί από το κοτόπουλο δεν τρώμε. Μαγιά στο ψήσιμο στο κοτόπουλο. Άκουρε κοντιζά. Εγώ άλλο σου λέω. Τι? Το σουβλάκι το καλό, ναι, το καταλαβαίνεις στο χοιρινό. Γιατί? Όχι στο κοτόπουλο. Γιατί πού έχεις φάει χάλια σουβλάκι κοτόπουλο, ρε φίλε? Έχω φάει. Πού? Έχω φάει. Αυτό όμως ήταν. Φίλε... Αυτός που σου έκανε χάλια σουβλάκι κοτόπουλο πρέπει να ήταν επικός γκασμάς. Μελωμένο, έτσι ωραίο, ρε παιδί. Πού να φας σουβλάκι από μένα. Ναι. Λοιπόν, κοτόπουλο ή χοιρινό? Και τα δύο. Είναι γραφικός τώρα άνθρωπος, έτσι. Έμα.
Σουβλάκι κοτόπουλο, ρε φίλε. Έφαγα το καλύτερο σουβλάκι κοτόπουλο τη ζωή μου. Τι είχε, είχε. Ρενάνε ζουμερό, δεν λέω. Οκ, okay, αλλά είναι το ίδιο. Στο χοιρινό καταλαβαίνει το σουβλάκι τι λέει. Λέω εγώ. Αφού κάνουμε δίαιτα, Μιχάλη. Ναι. Το καλαμάκι για όσου μα ακούνε από Αθήνα και μπερδεύονται. Δύο έφαγε αυτό που μου στέλνει. Μόνο δύο έφαγε, να ξέρει. Δύο. Μάλιστα. Ναι. Και μια πατατούλα, ρε παιδί μου, τίμια κτλ. Αυτό, εντάξει. Πήγαμε καφέ από γνωστή αλυσίδα καφέ στη Λάξη. Ξεκίνησε. Κάτι κοεδρεύει κιόλα εκεί. Κάτι κοεδρεύει κιόλα εκεί, ναι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και πήγαμε στο γήπεδο αυτό. Ωραίο γήπεδο, δεν έχει ξαναπάει στο συγκεκριμένο. Έχω περάσει μόνο να παίξω δύο, έχω πάει. Πολύ ωραίε εγκαταστάσει. Ναι. Αλλά το χόρτο ήταν. Γιατί ρε φίλε έτσι. Τίποτα. Το χώρο ήταν νομίζω χειρότερο και από του ζωσιμάδε που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια. Παλιά, γιατί οι ζωσιμάδε εδώ και ένα χρόνο είναι μια χαρά. Φτιάξει, ναι. Εντάξει, φτιάξανε ρε φίλε, γιατί όλοι πέσαν πάνω στον Χρήστο Βασίλη και του λέγανε φτιάξω αυτό το χάλι. Ναι, με το έφτιαξε, εντάξει. Ναι, και τώρα που έγινε ότι έγινε με τον Άρτα, τέθηκε ω θέμα συζήτηση στο δουσού τη Λίγκα το θέμα των, του τέτοιου, τη Αλεφ Σιαρίνα. Κάτι γίνεται με εκείνο το γήπεδο εκεί. Ακούστηκε λίγο μια αναρρόφη που πήγε να βάλει. Ακούγεται. Κάτι εκεί πέρα είναι ο Πιλαδάκης μπλεγμένος, είναι το γήπεδο. Ο Κούγιας λέει ότι το νοικιάζει από το Πιλαδάκη. Το Πιλαδάκη δεν ανήκει. Ναι, ναι. Ο Κούγιας λέει ότι το νοικιάζει και δίνει 3,50 το χρόνο για να τον νοικιάσει. Άρα ρε φίλε, δίνω 3,50 το χρόνο για να τον νοικιάσω. Που μπορεί να μην είναι και 3,50 γιατί είναι ο Κούγιας και μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο, δεν ξέρουμε. Και να δώσω και άλλα 3,50 για να το φτιάξω, κάτσε ρε φίλε. Δεν σου είπα να το κάνει όπως το κάνει ο Καρυπίδης που έχει 500. Δεν είναι όλοι άντρες το Καρυπίδη, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Είναι όλοι. Εντάξει, κάνε μια άλλη υποδομή, ρε παιδί μου. Εδώ λέγανε οι άλλοι έξω, λέει οι άνθρωποι τη Λέξη, λέει δεν έχουμε λείπασμα, λέει για να το ρίξουμε. Εντάξει, ο καλός Θεούλος ότι ρίξει από πάνω. Και άμα βρέξει, έβρεξε. Και άμα δεν βρέξει, και τι ακάει. Ή θα βρέξει, ή ήλιο θα κάνει. Και τι ακάει. Απλά πράγματα. Ακάει σε αυτό είναι. Μια χαρά. Ωραία. Ναι, τα σκέτα. Ωραίο γήπεδο όμως. Ωραίες εγκαταστάσεις, ναι. Πολύ ωραίες. Νομίζω ότι σε θέμα εγκαταστάσεων ξεπερνάει και τα τρία γήπεδα της πόλης. Σίγουρα ξεπερνάει τα τρία γήπεδα της πόλης, γιατί τα τρία γήπεδα της πόλης είναι παπάλια. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι και σύντομο. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι ωραίο, και επίσης είναι γήπεδο το οποίο είναι έξω από την πόλη. Τεράστια ρε φίλε, δηλαδή κάτω στο πόλη. Τεράστια αίθουσα τύπου. Ναι, αφού είναι καινούργιο γήπεδο, ρε φίλε. Πολύ ωραία, αλλά εντάξει. Είναι σαν να έχει ένα ωραίο αυτοκίνητο και δεν το. Αλλά δεν είχαμε τίποτα νοικοπόδο μπάλα, έτσι. Δηλαδή χάσαμε δύο ώρες από τη ζωή μας. Επί της ουσίας. Κακό, ναι. Ναι. Κακό ήταν ένα παιχνίδι δηλαδή, το οποίο δεν θα το θυμάμαι μετά από ένα χρόνο, ας πούμε. Ναι. Μπορεί και λιγότερο. Μπορούσε ο Άρης να κερδίσει. Κοίτα, ικανοποιημένος είναι που πήρε την ισοπαλία. Τώρα, αν δεν είχε τον Τιγκινί στις δύο καλές φάσεις που είχε και είχε ένα κανονικό επιθετικό, μπορεί να και κερδίσει. Αυτή ήταν πολύ μεγάλη αιχμή για τον Νικόλα Τιγκινί. Όχι, ρε φίλε, θεωρώ. Δεν ήταν αιχμή, γιατί. Ο Ντιγκινή, τι, δεν έχουμε για τον Ντιγκινή. Έτσι, ρε φίλε, άμα είχε κανονικό επιθετικό, είναι δηλαδή σαν να μα λέει ότι ο άνθρωπο είναι κουτσό, α πούμε. Ξέρω, θα με αφήσετε λίγο να ολοκληρώσω. Βέβαια, ολοκλήρωσε. Δείχνει και εσύ, παιδιά, να παίξω με το δάχτυλο. Μου κάνει έτσι. Ολοκλήρωσε, Νίκο. Λοιπόν, ο Ντιγκινή δεν είναι φορ. Ο Ντιγκινή είναι ένα μέσο επιθετικό. Σκοράρει, ναι, οκ. Okay, αλλά δεν είναι ο killer μπροστά για να σου κάνει τον γκολ. Είχε δύο καλέ φάσει, βέβαια. Δεν είναι Σφιντέρσκι, δηλαδή. Ναι, Σφιντέρσκι δεν είναι, όχι. Που άρεσε τον ταξί, ότι καλό έχει κάνει στο μάτι τη Λάρισα, το έχει κάνει. Από τι συνεργασίε του Κόρκοτ με τον Τιγκινί. Ναι, λοιπόν, αυτό πήγε καλά, έμαθα και κάποιο άλλο μου το είπε. Καλό ήταν, ναι. Ναι. Καλό ήταν, ναι, καλό πέντε που το έκανε. Απλά θε, φίλε, να βρει πιο πολύ δίχτυα, ρε παιδί. Έχει το ένστικτο, ρε παιδί, με κατάλαβε, το εκτελεστή. Αυτό ρε Νίκο, αγόρι μου, άμα το πληρώσει, πού να το βρει, θα πρέπει να είσαι πολύ τυχερό. Κοίτα. Τώρα το Γενάρη, ο Άρης, ας πούμε, για Extreme έχει βρει επιλογές και τον ένα τον έχει κλείσει σχεδόν κιόλας. Ο Γιουνές δεν έπαιζε. Extreme. Όχι, ρε, για φόρ σου λέω. Ο Γιουνές ήταν ο Νασλίδης από πίσω και Διαμαντόπουλος. Ο Νασλίδης έβγε. Λοιπόν. Εντάξει, ο Γιουνές το όχι, ρε φίλε το παιδί. Εντάξει, δεν είναι και ο. Σφίχτης, ας πούμε, αλλά. Ο Γιουνές είναι ένας καλός φόρ. Έχει το ένστικτο του killer μες στην περιοχή. Ο Γιουνές δεν είναι συμμετοχικός φόρ. Κατάλαβες. Το Γιουνές πρέπει να δημιουργήσει για το Γιουνές. Ναι. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Όταν ο Ερέρα με τον είχε με τον τραβού 30 μέτρα στην περιοχή. Δεν είναι ο Ερέρα τώρα, ο Παπαδόπουλο, ξεκόλα με τον Ερέρα. Ναι. Παντελίδη είσαι προπονητή, τώρα άστο. Με τον Παντελίδη, εντάξει. Ναι, τι με τον Παντελίδη δεν έχει πρόβλημα. Με τον Ερέρα έχει βάλει και 5 γκολ. Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει προλάβει. Ορίστε. Α. Τι. Πόσα γκολ έχει γίνει φέτος, 6, θα τρέμε πέναλτι. Πόσα θα έχει βάλει με τον Ερέρα. 6. Όχι. 5. 2 έχει βάλει με τον Παντελίδη. Όχι. 3 έχει βάλει με τον Παντελίδη. 2 στον Όφη και ένα με τον Παναθηναϊκό πέναλτι. Σωστό, σωστό. 3 έχει βάλει με τον Κυρσάβα. Εντάξει. Με το βαμμένο μαλλί. Ναι. Εγώ ποντάρω στο Γιουνές αν τον βοηθήσω τον. Να τον ταΐσει δηλαδή, που λέμε, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Να ταΐσει τώρα κάποιο μπουρακού και να θέλω να κάνω με το άσμα, αλλά εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μιχάλη. Πάμε στο διάλειμμα και πιστεύω να μας πεις τι έγινε με τον Θόδωρο Καρυπίδη σήμερα. Όσα είπε στην ευαισθητή που, γιατί τα είπε και τι έχει σχολιάσει, ρε φίλε, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Η δική σου άποψη, το ποιο Καρυπίδη, σε παρακαλώ. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Θα πάρω θέση! Okay.
Στοίχημα.gr λοιπόν είναι μαζί μας, η μεγαλύτερη στοιχηματική εταιρεία της, της χώρας. Πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Καθημερινά, όπου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να βρείτε ό,τι ψάχνετε στη στοίχημα.gr, από το κινητό, από το τάμπλετ σας, από τον υπολογιστή σας και στο καζίνο της πλέον. 24 ώρες 24ωρο έχετε πάρα πολλές επιλογές για παιχνίδι στη στοίχημα. Τσιτσιπά έχεις δει καθόλου? Όχι. Ούτε κι εγώ. Γιατί οι ώρες που παίζει είναι λίγο. Ναι, άστο, το χθεσινό ήταν πολύ αργά, οκ, αλλά το, με το Φέντερ ήταν που το αμέλησα εντελώς. Που ήταν Κυριακή πρωί, νομίζω. Ένας ενδιαφέρον τίτλος. Και, και την Πέμπτη τώρα με τον Ναδάλ πρωί, δεν είναι? Σε ένα άρθρο του Σταύρου Κόλκα για τον Ακπο. Ναι, ρε φίλε, ο άνθρωπος τώρα σου λέει έχει βάλει, του έχουμε 3-2 και έχει βάλει 5. Δεν γίνεται. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα του Μπαλαντέρ. Της Τρίτης, Νίκος Μοσκοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Χαρίσου και ως ρυθμίσεις του ήχου, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Άιντε. 7. Απογευματινές. 7. Καλά είναι. Απογευματινές συνήθειες μέχρι τις 12. Λοιπόν, FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Δεν είναι ραδιοφωνικό και αυτό που κάνω. Γιατί έφυγε λίγο από το μικρόφωνο. Λοιπόν, κάτσα μπω στα μηνύματα, μην μόνο έχουμε κάτι. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε άλλα. Δώσε λίγο ρε φίλε, μια που τα έχει ανοιχτά εκεί πέρα και στοιχήματα και τέτοια. Περιμένει ο λαός. Κάτσε να δείξω. Άντε, δώσε λίγο. Δώσε. Δώσε, φίλε, κουμαράκι τώρα, ο κόσμος παίζει. Τι να κάνετε, ρε φίλε. Ναι, ναι. Αφού δεν πληρώνεται. Ναι. Εντάξει. Δώσε λίγο στα λαό ενημέρωση. Κόλλησε. Ναι. Σαν και σένα. Καϊσπέρα. Λοιπόν, παίρνουμε. Είχα έναν όταν πήγαινα κατασκήνωση στο φιλικό Μάριο. Που τον λέγαμε Μάριο. Ο οποίος, ρε παιδί μου, σε κάποια φάση, καλό παιδί. Ναι. Αλλά κολούσε, ρε παιδί μου, πολύ. Ναι. Δεν, δηλαδή, δεν, η Δευτέρα δεν έμπαινε με τίποτα. Κάτι λέγαμε, συζητούσαμε και λέγαμε ότι ο ένας έπαιζε μάνατζερ, ξέρω εγώ, και είχε πάρει το Champions League και το ένα και το άλλο. Mm. Στο προ, κάτι τέτοια. Και ναι. Πετιέται ο Μάριος και λέει. Σιγάρα, φίλε, μη πήρε και το Ι. Υπεργαλαξιακό. Μου κρατήσει ακόμα. Μάριο, που και να είσαι, φίλε, να είσαι καλά. Έχει πει ένα εκπληκτικό καρκίνι σήμερα. Εντάξει, πάνω στο ρεύμα του λόγου του μπερδεύτηκε ο άνθρωπο, βέβαια. Για το κεφάλαιο Κίνα, ρε παιδί μου. Και... Για το κεφάλαιο? Κίνα. Α, Κίνα. Ναι, προσπαθεί να προωθήσει λίγο και τον Άρη εκεί, ρε παιδί μου. Να δούμε μήπως μπορέσουμε να συνεργαστούμε με κάποια ομάδα και στείλουμε κάποιους παίκτες για κάμπινγκ. Για κάμπινγκ! Καλό. Και το διόρισε κατευθείαν, παιδί μου, και είπε για κάμπ. Ναι. Καλό. Για κάμπινγκ. Τι. Βγαίνει. Ρε Σιπέθρα, θέμα σα Ιάδη. Θέμα σα Ιάδη. 61 χρονών, ρε παιδί. Από τι ξέρουμε, έγραψε κανένα. Στην Ελβετία. Θα μπω στο πρώτο θέμα. Εντάξει, ό,τι και να ρε φίλε, κρίμα ο άνθρωπος. Καλά, ναι. Να φύγει τόσο νέος. Έτσι. Ας κρατήσουμε μόνο το καλό. Το όλα. Το οποίο ήταν όντως κάτι ναι. πολύ έτσι, διαφορετικό. Και είχε κάνει όντως τη διαφορά. Και είχε πολύ γέλιο. Μετά από 1,5 χρόνο άνοιξε μάχη με τον καρκίνο αυτό ο καρκίνο. Α, μάλιστα. Εντάξει, είχε, γενικότερα δεν τον αγαπούσε και πολλοί κόσμος. Είναι η αλήθεια. Αλλά έκανε εκπληκτική. Για διάφορους λόγους. Αλλά το όλα. Είχε πραγματικά. Ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή, ρε φίλε, να τη βλέπεις για να γελάσεις και όλα αυτά. Εντάξει. Ναι. Για πες τι πήγες να πεις. Συνέχισε από εκεί που ήσουν με το κάμπι και το καρπίδι. Ναι. Αυτό. Κάτσε από τα αποτελέσματα, τα παιχνίδια που είναι εξέλιξη. Να, ωραίος. Wimbledon Fleetwood 0-2. Αυτό τι είναι τώρα, ρε φίλε. Στην κατηγορία της Αγγλίας. Plymouth Walsall 2-0 στο 72. Στη δεύτερη κατηγορία Γέοβι Λίνκον 0-2 και Forest Green. Μην μας φύγεις τώρα Καϊρά, Ταλμάτι και τέτοια. Τα πιο νορμάλ πες. Μην γίνεσαι τώρα γκουρού του γειτονιάς. Forest Green Grisby 3-0. Στην Βόρεια Ιρλανδία, στην Premiership, τι λέει, Newry City Linfield 0-1. Στη Γαλλία για το κύπελο Μονακό Μέτς 1-1 στο 55. Σέτε Λίλ 0-1 στο 53. Στο Copa del Rey, στο κύπελο του Βασιλιά στην Ισπανία. Για τα παιδιά Σταυρούπολη που δεν καταλαβαίνουν. Στο 42, Χετάφε Βαλένθια 0-0. Λοιπόν, στην Ολλανδία Κύπελλος 71, Αλκμαρ Φίτεσε 2-0. Στην Παραγουάη, Σαν Λορέντζο River Plate Παραγουάη, μην μπερδεύεστε για το Απερτούρα 0-0. Στην Πορτογαλία, League Cup Playoffs Μπενφίκα Πόρτο 1-2. Έχει ντέρμπερ, φίλε εκεί πέρα. Σιρδ Κουζιθάου. Λοιπόν, δεν βλέπω άλλο μάτς.
Εντάξει, νομίζω ότι είχε κανένα σοβαρό. Κάτι τρει κατηγορίε Αγγλία τώρα κατά τη γνώμη μου. Όχι, όχι. Μετά το γυρνά. Τη Ιταλία. Το γυρνά σε γκουρού τη γειτονιά μου και δεν λέει. Εντάξει. Γκάμπα ο Ζάκα. Καϊρά ταλμάτι. Καϊρά ταλμάτι. Τι γέλιο έτσι. Τι καϊρά ταλμάτι. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, λοιπόν, πες μας τι είχαμε συνέντευξη τύπου του Θόδωρου Καρυπίδη σήμερα. Τι είχαμε συνέντευξη τύπου του Θόδωρου Καρυπίδη. Περίμενε βασικά, πριν πάμε σε αυτό, να αναφέρουμε και τα σημερινά αποτελέσματα. Του Κυπέλου, του Κυπέλου, ναι. Πανιώνιος Πάοκ. Πανιώνιος Πας για 1-2-0. Πέρασε ο Πανιώνιος. Μάλιστα. Και Πάοκ Παναχαϊκή 5-0. Παρά την στεναρή αντίσταση της Παναχαϊκής και του υπέρμετρου ζήλου που έδειχνε η αμυντική τετράδα, ο Πάοκ κατάφερε και βάλει 5 γκολ. Γιατί λοιπόν, έφυγε σε χμέρι τώρα, δεν φύγε. Τι υπονοεί. Δεν υπονοώ τίποτα. Έφαγε γκολ στο 3. Στο 5 γκολ. Στην πραγματικότητα τώρα αν εσύ αντιδρά, εντάξει, οκ. Πολύ μεγάλη διαφορά επέβη των δύο ομάδων. Εντάξει, σίγουρα. Λοιπόν, για τον Άρη. Ήταν μια συνέντευξη τύπου, όπως έλεγα και πριν, είχε στο μυαλό του να την κάνει εδώ και λίγο καιρό. Μετά το μάτς με τη Λαμία, του δόθηκε νομίζω η αφορμή, η κατάλληλη για να μιλήσει. Γιατί ο Καρυπίδης έκανε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Γιατί πολλοί μπορεί να περιμένανε να βγει και να κάνει βαρύγδουπες δηλώσεις, ας πούμε. Να αποκαλύψει πράγματα, να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα. Τι δηλώσεις να κάνει, ας πούμε. Εντάξει, πολλοί όταν ακούνε συνέντευξη τύπου ενός ιδιοκτήτη μιας ΠΑΕ, ας πούμε, το σκέφτονται έτσι. Ναι. Λοιπόν, η ουσία ήταν ότι ο Καρυπίδης βγήκε και μίλησε σήμερα σε μια προσπάθειά του να ρίξει κάπως τους τόνους. Δεν ξέρω αν το πέτυχε. Είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον κατέγραψε τη δική του θέση. Είπε κάτι ουσιαστικό. Δεν θα το έλεγα. Ουσιαστικό όπως το περιμέναμε εμείς ή ο περισσότερος κόσμος. Είπε πράγματα τα οποία τα αποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είπε. Εντάξει. Για τον Ιντζόγλου βέβαια που είπε ότι όλοι προπονούνται κανονικά την εβδομάδα. Εντάξει. Ο Ιντζόγλου έκανε προπόνηση κάποιες μέρες μόνος του. Όπως έκανε και ο Παυλίδης κάποιες μέρες μόνος του. Όπως έκανε και ο Βίτορ κάποιες μέρες μόνος του. Τώρα αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Εντάξει. Δεν θα σταθούμε τόσο πολύ σε αυτό. Μόνο αν είσαι κακοπροαίρετος μπορεί να σταθεί σε αυτό. Δεν έχει σημασία τόσο αυτό. Ο Καρυπίδης στην ουσία έβγαλε την πικρία του, γιατί με αυτό ξεκίνησε κιόλας, για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια του κόσμου προς τον ίδιο, μερίδας του κόσμου βασικά προς τον ίδιο. Είχε ακουστεί, ας πούμε, μετά το μάζι με τη Λαμία, το Άριο Ελέ, μα μια τυπαέ. Υβριστικό αυτό το λέγαμε. Εντάξει, οκ, ναι. Ένα σύνθημα τώρα όμως που έχει ακουστεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις για τον Άρη. Σε καταστάσεις που η ομάδα, που η ομάδα χαροπάλευε. Ναι. Όχι τώρα που η ομάδα είναι. Γιατί υπάρχει το συγκρίνει ναι, αυτό. Γύρω από τον Έλα, πες μου εσύ. Ναι. Πες μου εσύ. Δηλαδή να πεις ότι η ομάδα δεν τα πηγαίνει καλά ή ότι ήταν, ξέρω εγώ, 12η, ας πούμε. Πες μου εσύ. Οκ, να το δεχτώ. Εγώ αλλά δεν σου λέω ότι δεν έγιναν. Νορμάλ τα πηγαίνει ο Άρη. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν έχουν γίνει λάθη. Ναι, βρε, οκ. Okay. Καταρχάς. Πριν από οτιδήποτε. Φτάνει με τον Ερέρα. Δεν θα αναφερθώ άλλο στον Ερέρα. Φτάνει, έχει κουράσει το θέμα με τον Ερέρα. Δεν θα ασχολούμαστε άλλο με τον Ερέρα. Με όλο το σεβασμό προς τον άνθρωπο. Εντάξει. Ο άνθρωπος έχει φύγει. Εντάξει. Και να πεις ότι δεν θα πέντε χρόνια. Ναι, και είπε σήμερα μια αλήθεια ο Καρυπίδης για τον Ερέρα. Εντάξει. Αν το λέγαμε εμείς, μπορεί να μας λέγατε και κάποιο προέρετο. Είπε μια αλήθεια για τον Ερέρα. Πριν το μάσμα τον Πάοκ στο κύπελο, έδειχνε, ανέλυαν τον Πάοκ και έδειχνε όφι Πάοκ και ο Ερέρα έδειχνε μέσα στον όφι. Τι είναι με αυτό, Νίκο. Τέλος πάντων. Τι εννοείς με αυτό. Έδειχνε τον Όφη δηλαδή ότι τι, ας πούμε. Δεν έλειψε, νομίζω ότι ο Όφη ήταν ο Πάοκ. Εντάξει, είναι μια ηλικία ο άνθρωπος, φίλε. Όχι να το. Εντάξει. Και υπάρχουν και άλλα τέτοια. Αλλά δεν χρειάζεται να τα πούμε. Ως ένδειξη σεβασμού σε αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, σου λέω, έβγαλε την πικρία του, νομίζω. Γιατί αυτό το σύνθημα. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο. Σε έναν βαθμό γιατί δεν του αρέσει αυτό το οποίο βλέπει. Και ο κόσμος νομίζω ότι σε εκείνο το μάτς με τη Λαμία περισσότερο έβγαλε μια αγανάκτηση για το κύπελλο. Γιατί δεν έχει πετύχει την ομάδα πουθενά μετά τον αποκλεισμό του Εργοτέλη. Το μοναδικό το οποίο μπορείς όντως να την πει στον Άρη φέτος είναι ότι αποκλείστηκε τον Εργοτέλη στο κύπελλο. Είναι ντροπή. Εκεί το καταλαβαίνω. Είναι ντροπή, είναι ξεφτύλα. Εντάξει. Οκ. Τι θα κάνουμε όμως. Θα καταστρέψουμε μια χρονιά επειδή αποκλείστηκε η ομάδα το κύπελλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Άρης αυτή τη στιγμή. Είναι εντός στόχου. Με τραυματισμούς, με γκρίνια, με σωστρέφεια, με λάθη. Έχουν γίνει και λάθη, οκ. Okay. Σίγουρα έχουν γίνει λάθη.
Έχουν γίνει λάθη και στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Σίγουρα. Υπάρχει καθυστέρηση. Okay. Ο Καρυπίδης λέει ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση. Εγώ λέω, δική μου γνώμη είναι και τον περισσότερο νομίζω, ότι έχει υπάρξει καθυστέρηση στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Ο Άρης θα μπορούσε να έχει νωρίτερα ποδοσφαιριστές. Και θα μπορούσε να έχει πάει και στη Λάρισα με περισσότερες επιλογές και να έχει κερδίσει κιόλας. Εντάξει, okay. Δεν έγινε όμως. Τι θα κάνουμε. Πόσο καιρό θα μείνουμε πάνω από αυτό το κομμάτι και θα τον αλλοιούμε και θα τον αλλοιούμε και θα τον αλλοιούμε και να λέμε ότι ο Άρης δεν είναι Άρης, δεν κάνουμε μεταγραφές. Ωραία, τι θα κάνουμε. Εντάξει. Άλλο η κριτική και άλλο το να στείνεις κάποιο σκόπιμα στον τοίχο επειδή είσαι λάτρης της κριτικής και του αφορισμού και διψάς για αίμα. Γιατί υπάρχουν και αυτοί, δεν αναφέρομαι σε όλο τον κόσμο, αναφέρομαι σε μερίδα τον κόσμο, διψάει για αίμα. Ο Καρυπίδης... Θέλει κάποιος πάντα να του φταίει. Ναι, πρέπει κάποιος πάντα να φταίει. Ναι. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα. Και είναι που πιστεύω κάποιοι που παρακαλούσαν να μην κερδίσουν άρεστη λαμή την προηγούμενη εβδομάδα για να βγουν και να δώσουν. Γιατί ήταν και το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς και ήταν και μετά τον αποκλεισμό του Εργοτέλη και να βγουν και να δώσουν πόνο. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που αργιανοί είναι κι αυτοί, αλλά υπάρχουν κάποιοι που ζουν για να κράζουν. Άλλο το να κάνεις κριτική, άλλο να κράζεις. Έχει διαφορά. Και ο Καρυπίδης έχει κάνει λάθη και το είπε και ο ίδιος σήμερα. Έκανε λάθη. Δεν έχει κάνει λάθη. Ένα σωρό έχει κάνει τελευταία χρόνια. Αρχίζει σιγά σιγά να τα μειώνει και να τα μαζεύει. Λάου λάου. Εντάξει. Αλλά η ουσία σημερινή ήταν αυτή, ότι εξέφρασε ο άνθρωπος την πικρία του για αυτό το πράγμα. Εγώ σε έναν βαθμό του δίνω δίκιο. Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν λίγο λάθος που ξεκίνησε κατευθείαν με το κομμάτι του κόσμου. Με συγχωρείτε. Αυτό τον καίει όμως από την καταλαβαίνω. Ναι, αυτό τον, και έδειξε ότι και αυτό τον καίει. Ίσως θα έπρεπε να πάει πιο μετά σε αυτό το συγκεκριμένο. Να ξεκινήσει δηλαδή με το αγωνιστικό και μετά να πάει σε αυτό. Αλλά έδειξε ότι αυτό τον έκυγε. Ναι. Και να θυμόμαστε και κάτι, παιδιά. Ο Άρης πλέον δεν είναι ο Άρης των διαχείριστων. Έχει έναν άνθρωπο που βάζει λεφτά. Ναι. Εντάξει. Θα είναι σίγουρα αυτός ο οποίος θα δίνει και λόγο στον κόσμο. Γιατί οι ομάδες είναι ο κόσμος τους. Αλλά δεν είναι δύο διαχείρισης ως ο Αθανασιάδης που θα πάμε και θα του ζητήσουμε το λόγο. Ναι. Τα ωραία του λεφτά βάζει. Mm-hmm. Σίγουρα παίρνει και από το ταμείο χρήματα που έρχονται από τα εισιτήρια, από χορηγούς, από την μπουτίκ. Ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτά που βάζει είναι πολλαπλάσια αυτών των χρημάτων. Άρα, έχει δικιά μου γνώμη, έχει δικαίωμα να πει και κάτι παραπάνω. Χωρίς να λέω να έχω διάθεση τον Αβαντάρο. Τον έχουμε κάνει πολλές φορές κριτική τον Καρυπίδη στο παρελθόν. Για διάφορα ζητήματα. Αλλά είναι αυτός που έχει την ομάδα. Είναι αυτός που βάζει τον Μπακίρι, είναι αυτός που αποφασίζει. Αν δεν μας αρέσει, να φύγει, αλλά ποιος θα έρθει αυτή τη στιγμή. Γιατί τόσα χρόνια που ο Άρης έχει καθαρίσει από τα χρέη, χρονιά πάει, κουλουπού, 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 δεν έχει φανιστεί κανένας. Σοβαρός. Εντάξει. Είχε φανιστεί ένας πριν κάτι χρόνια που είχε αφήσει την πρότασή του και το όνομα της επιχείρησης που εκπροσωπούσε στον ερασιτέχνη και βρήκα εγώ το τηλέφωνο, τον πήρα και το σήκωσε ένα συνδός σε ένα βεζινάδικο στο Λονδίνο. Α, κάτι θυμάμαι τώρα από αυτό εδώ. Ναι. Και, παίρνω εγώ, και βρίσκω εγώ το τηλέφωνο και παίρνω τότε για να δω τι είναι και το σηκώνει ένας και λέω καλησπέρα. Ναι, ένας συνδός. Και λέω κουλουπού, κουλουπού, του εξήγησα το story και τα λοιπά. Θύμησε μου λίγο που ήταν αυτός. Το σκηνικό το θυμάμαι πολύ. Εγώ λέμε πάλι σε βενζινάδικο. Λέω, και λέει τι είναι αυτό, λέει, δηλαδή, τι ακριβώς, λέει, εξήγησε μου, λέει αυτό. Και λέει τι να πάρω εγώ τον Άρη. Εγώ δουλεύω σαν βενζινάδικο, λέει στο Λονδίνο. Και ήταν στο βενζινάδικο εκείνη την ώρα. Και τρολάγανε όλοι και ελεβάζαν τον αγούτσι πρωτοψάλτη. Μάλιστα. Εντάξει. Θα μπορούσα να σα σύνεφα να εγώ βενζινάδικο. Μάλιστα. Μακάρι να βρεθεί κάποιο καλύτερο. Πιο ισχυρό οικονομικά από τον Καρυπίδη. Όνειρο όλων είναι αυτή τη στιγμή. Ο Καρυπίδη βάζει λεφτά, αλλά και αυτό έχει ταβάνι. Εντάξει. Δεν είναι Μελισανίδη. Δεν είναι Σαββίδη. Είπε ο Καρυπίδη βάζει λεφτά. Έχει δίκιο. Α, πάμε πάλι. Το πρώτο γιατί τον είπε. Από άψη δυναμική εννοώ. Α, ναι, ναι, αλλά θα τον μπερδέψει κάποιο και θα νομίζει ότι και άλλο βάζει λεφτά. Αλλά ο άνθρωπος, ναι, δεν είναι το μέγεθο αυτό, ρε παιδί μου. Έχει ναι. Όμω και βάζει τα λεφτά τα οποία έχει, αυτά βάζει. Και έχει βάλει τόσα χρόνια. Και αυτό το οποίο λέμε, ας πούμε, ότι από κοντομινά και μετά είναι αυτό που βάλει τα περισσότερα, δεν είναι λαϊκισμό, είναι πραγματικότητα. Και δεν είναι απάντω στον Καρυπίδη. Ξαναλέω, mm-hmm. με τα λάθη του. Και αυτό έχει κάνει λάθη. Και ο Διαμαντόπουλο έχει κάνει λάθη. Και ο Παντελίδη έχει κάνει λάθη. Και ο Ερέρα έχει κάνει λάθη. Όλοι έχουν κάνει λάθη. Αλλά τι θα κάνουμε. Θα πάμε από την κριτική να βυθιστούμε στην εσωστρέφεια και αυτή η ατμόσφαιρα να γίνεται άρρωστη και να επηρεάζει και αρνητικά για την ομάδα. Όχι. Ξαναλέω, δεν είπε κάτι ουσιαστικό σήμερα ο Καρυπίδης στα δικά μου μάτια. Ουσία.
να έχει ουσία. Είπε, δεν γίναμε σοφότεροι. Θύμισε στον κόσμο πράγματα τα οποία είναι αλήθεια. Ότι δηλαδή είναι, εγώ είμαι εδώ, βάζω λεφτά. Και το κάνω εδώ πέρα τα τελευταία χρόνια. Εντάξει. Ναι, έχουμε κάνει λάθη. Σήκωσε και μια σπίδα προστασίας στο Διαμαντόπουλο, γιατί την έχει ακούσει πολύ. Ναι. Πάρα το πολύ. Ακούσει εγώ, πάρα, την έχει ακούσει. Πάρα πολύ την έχει ακούσει ο Διαμαντόπουλος. Okay. Για κάποια πράγματα ίσως και δικαιολογημένα. Για άλλα όχι. Γιατί ο Διαμαντόπουλος βρήκε το Μαύρο και τον έστειλε μεταγραφή στη Γερμανία και έβαλε και ο Άρης 50.000 τσέπη. Εντάξει. Να λέμε και τα αρνητικά για τον Διαμαντόπουλο, αλλά λέμε και τα θετικά. Και αυτός έχει κάνει λάθη, σίγουρα. Σε κάποια ζητήματα τα οποία έχει χειριστεί. Έκανε λάθος στο θέμα του Μαύρη. Ήταν όμως αυτός που είχε φέρει και τον Ματέο Γκαρσία το καλοκαίρι. Που ο Ερέρα είπε ότι δεν τον θέλει. Δεν του κάνει ο Ματέο. Και επέμεινε ο Διαμαντόπουλος και ήρθε. Δεν στρίβει το τελευταίο καιρό όμως ο Γκαρσία, φίλε. Εντάξει. Από τον Εύρο είναι. Είναι πολύ καιρό που δεν στρίβει. Σε ένα παραταμένο ντεφορμάρισμα. Ναι. Παρότι στην αρχή με έπεισε πολύ αυτό το παιδί, στην πορεία βλέπω ότι δεν στρίβει. Έχει θέμα. Δεν ξέρω. Μήπως είναι η πρώτη του χρονιά που έχει πολλά έτσι συνεχόμενα παιχνίδια. Μήπως η προετοιμασία του είναι λίγο ελλειμματική. Το έχω κάνει θέμα αυτό πριν κάνα μήνα. Μα σε διαβάζω, ρε φίλε, γι' αυτό τα λέω. Είναι η πρώτη χρονιά του Ματέου που έχει ξεπεράσει, βασικά μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει όλες τις προηγούμενες σεζόν του πλην μιας που θα την ξεπεράσει και αυτή σε λεπτά συμμετοχής και συμμετοχές. Και ως βασικός. Γιατί ο Ματέου ποτέ δεν είχε τον ρόλο του βασικού. Έτσι. Νομίζω πέρυσι μόνο στην Αλκορκόρ που ήταν μαζί με τον Γκάμ. Ναι. Τέλος πάντων, ξαναλέω, δεν είπε κάτι ουσιαστικό, είπε πράγματα όμως τα οποία πολλές φορές τα ξεχνάμε κι εμείς οι ίδιοι. Και νομίζω ότι περισσότερο αυτό ήταν ο σκοπός του Καρυπίδη, να υπενθυμίσει κάποια πράγματα. Ούτε για μεταγραφές είπε ονόματα, είπε για μεταγραφές, δεν είπε ονόματα, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Περισσότερο ήθελα να μιλήσει ο ίδιος ο κόσμος, γιατί ήταν και η πρώτη φορά που το έκανε με συνέντευξη τύπου, δεν το έχει ξανακάνει. Είχε δώσει μια συνέντευξη στην Άρης Ίσε πριν αρκετούς μήνες. Ταπεινή μου άποψη είναι γενικότερα, είναι καλό να ακούμε τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις, είναι πρωταγωνιστές, από το να ακούμε να μεταφέρουν τις θέσεις τους οι εκάστοτε συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ. Ό,τι και αν έχουν να πούνε. Και γενικά οι άνθρωποι που είναι στις ομάδες και παίρνουν αποφάσεις, καλό είναι να ακούγονται αναδιαστήματα. Είπε ότι ο Καρυπίδης δεν είχε ξαναδώσει ποτέ συνέντευξη τύπου. Ναι, πρώτη φορά μίλησε. Και ξαναλέω. Και είναι στον Άρη πόσα χρόνια. Τρίτο τώρα. Ε? Τέταρτο. 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 Ποτέ. Έτσι. Και ξαναλέω. Είναι καλό να τα λένε οι ίδιοι. Από το να μεταφέρει ο καθένας. Δεν είπε κάτι αμάν αμάν. Εντάξει. Γνώμη δική μου. Ναι. Αλλά θύμισε πράγματα τα οποία πολλές φορές τα ξεχνάμε. Ναι. Εντάξει. Και κατέθεσε και τη δική του γνώμη γιατί δεν είχε πάρει θέση, ας πούμε, ο Καρυπίδης για τον Ερέρα. Δεν το είχε κάνει. Δεν είχε πάρει θέση για το Διαμαντόπουλο. Που είπε για το Διαμαντόπουλο ότι μετάνιωσε που δεν τον έφερε νωρίτερα στην ομάδα. Okay. Εντάξει, θα κριθεί για όλα αυτά που είπε βέβαια σήμερα. Γιατί μπορεί στο Λοσχονιάς να αποτύχει ο Διαμαντόπουλος, να αποτύχει ο Παντελίδης και θα κριθεί ο Καρυπίδης για όλα αυτά. Γιατί ό,τι και αν κάνουν αυτοί, την πρώτη ευθύνη την έχει αυτός που τους επέλεξε. Γιατί αυτός είναι η κεφαλή, αυτός βάζει τα λεφτά. Αυτός έχει και την ευθύνη. Ναι. Αλλά αυτός βάζει τα λεφτά. Δεν είναι ο Άρης. Ο Αριανός, το καταλαβαίνω σε έναν βαθμό, έχει μείνει λίγο ακόμα μέσα στο μυαλό του στο μοντέλο της Λέσχης και των διαχειριστών. Δεν είναι πλέον έτσι. Υπάρχει άνθρωπος που είναι ιδιοκτήτης. Με τον παράμο που λέει. Και βάζει λεφτά. Ναι. Εντάξει. Δείτε, ας πούμε, στον ΠΑΟ και την ΑΕΚ για παράδειγμα. Πάει και ζητάει το λόγο κανένας. Συνεχίζει να βάζει και μια ομάδα η οποία δεν βάζει λεφτά. Που έχει ιδιοκτήτη. Έχει ένα μέγεθος. Δεν ναι, βάζει. Εντάξει. Ο Καρυπίδης δεν είναι το ίδιο μέγεθος με τον Μελισανίδη και τον Σαββίδη. Δεν το ξέρει. Το ξέρει. Θα κάνουν κριτική, αλλά θα κάνουν κριτική μέχρι ένα σημείο. Δεν θα πάμε στο κράξιμο και στην κριτική. Πάντα θα γίνεται. Και στον Καρυπίδη θα κάνουμε κριτική και εμείς και ο κόσμος. Και στο Διαμαντόπουλο και στον Παντελίδη. Μην πάμε όμως πάλι σε αυτή την άτιμη. Μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς. Στην ισοστρέφεια. Η ομάδα αυτή τη στιγμή θέλει ηρεμία σαν οργανισμός. Τι είναι? Όχι, δεν έχουμε γραμμές. Λοιπόν, θέλει ηρεμία σαν οργανισμός για να λειτουργήσει. Κριτική, αλλά και ηρεμία. Και καθαρό μυαλό. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι εντός στόχου. Είναι ισόβαθος με τον πέμπτο Παναθηναϊκό. Δεν σου λέω ότι θα βγει στην Ευρώπη, σίγουρα. Αλλά είναι εντός στόχου αυτή τη στιγμή. Τι να πούμε αυτή τη στιγμή για την ομάδα. Μόνο και τον οποίο, δεν είμαι, είμαι μάντης. Μπορείς να της πεις, να του πεις του Άρη είναι για ο το κύπελο. Ναι, αυτό είναι. Το κύπελο είναι στην ουσία.
Κατά τα άλλα. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό που γίνεται είναι normal για μια ολοκένουργια ομάδα. Εγώ στο λέω βλέποντας το απ' έξω, έτσι. Με πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα, με έτσι. Αλλαγή προπονητή. Έτσι. Έτσι. Έχει κάνει κάποια καλά παιχνίδια, έχει κάνει κάποια άσχημα. Έτσι. Είναι αυτό μετά που από 16 μάτς. Ναι, είναι πέμπτος. Είναι αυτό που έγραψα, είναι αυτό που έγραψα χθες. Ναι, δηλαδή παραπάνω τα πρώτα. Ναι. Είναι αυτό που έγραψα χθες. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει, κάποιους μπορεί να μην αρέσει. Τις πρώτες τρεις αγωνιστικές είδαμε μετά από 4 χρόνια να αλλάζει ο Άρης 3-4 μπαλιές με τη μία, να βγάζει και 2-3 αυτοματισμούς και ξαφνικά, όχι όλοι, το επαναλαμβάνω, δεν τζουβαλιάζω όλο τον κόσμο. Κάποιοι λέγανε πάμε για πρωτάθλημα. Κάτσε ρε φίλε, πού πας για πρωτάθλημα. Έτσι πας για πρωτάθλημα. Και ειδικά στην Ελλάδα, όπου ξέρω ότι το πρωτάθλημα δεν παίζεται μόνο μέσα στο γήπεδο. Τι μου παίζεται αλλού, Νίκο Παπαδόπουλε. Εντάξει, μην είμαστε τώρα, μην κρυμμαστε το δάχτυλό μας. Το πρωτάθλημα παίζεται αλλού. Δεν παίζεται μέσα στο γήπεδο. Oh, το ποδόσφαιρο πλέον στην Ελλάδα κυβερνάται από το επικοινωνιακό κομμάτι. Και από το κομμάτι το να ελέγχει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν κερδίζεται μόνο με το τι κάνεις μέσα στο γήπεδο, θέλει κι άλλα. Και ο Άρης επειδή έκανε αυτό που έκανε τις τρεις πρώτες αγωνιστικές ξαφνικά πάει για πρωτάθλημα. Καθίστε. Ναι. Και αν δεν θέλετε να ακούσετε τον Παπαδόπουλο, ας πούμε, εντάξει, ακούστε το Χαριστέα τι είχε πει πριν λίγο καιρό που είχε βγει σε εμάς το απόγευμα. Με τον Χρυσάνθο. Που είχε πει ότι ο Ερέρα είχε ετοιμάσει μια ομάδα που ήταν και τις 5 πρώτες αγωνιστικές, ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή δύσκολα μπορεί να πετύχει το στόχο του. Έτσι. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά είναι σε καλή κατάσταση δεδομένων των συνθήκων. Είναι η πρώτη του χρονιά μετά από 4 χρόνια απουσίας. Άλλη Super League άφησε ο Άρης, άλλη Super League βρήκε. Είναι πολλά. Θέλει υπομονή και θέλει χρόνο. Για μια χρονιά που ξαναλέω, η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται εντός στόχου. Και μπορεί στο τέλος να βγει και στην Ευρώπη. Αρκεί, αυτό που έγραψα χθες, ο Άρης να μην βρεθεί να κυνηγάει. Σταδιακά μέσα τα αποτελέσματα να μπορέσει να σταθεροποιείται στην πεντάδα. Και να πάει στα ντέρμπι που έχει, τα τρία συνεχόμενα, όντας μέσα στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας. Άλλη ψυχολογία θα έχει τότε. Κάτι άλλο μπορεί να διεκδικήσει σε εκείνα τα μάτσα πάει έτσι. Αν πάει με την πίεση και το να κυνηγάει, δεν μας έχει βγει σε καλό. Σε χρονιές που ο Ολυμπιακός βολουντήθηκε Μπαρτσελώνα. Η Λάρισα έχει ντυθεί Μπαρτσελώνα. Και τώρα πάει να ντυθεί η Ξάνθη. Μπαρτσελώνα. Τι πέναλτι πήρε η Ξάνθη. Τι πέναλτι. Και δεν είναι μόνο αυτή η φάση για την Ξάνθη. Και άλλα έχει σφύριγματα έχει πάρει φέτος. Εντάξει, εκείνο το πέναλτι το εκπληκτικό που έχει δώσει ο Μανούχος που ήταν έξω την περιοχή και το δώσε πέναλτι. Ναι. Εντάξει, αλλά ας μην επεκταθούμε στο θέμα της Ξάνθης. Καλύτερα. Για να διατηρήσουμε και μια ηρεμία στη συζήτηση. Τέλος πάντων, αυτά είναι για τον Άρη τώρα όσον αφορά και τον Καρυπίδη. Δεν είπα πάρα πολλά γιατί δεν είχε και πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα. Από νωρίς το βράδυ είναι γνωστό ότι αυτό το οποίο γράψαμε και σήμερα το πρωί στο Λαμπαουτάρης, ότι ο Άρης πήγαινε, πάει ξανά για το Ρος και όχι απλά πήγε. Πλέον υπάρχει και συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα έρθει δανεικός μέχρι το καλοκαίρι από τη Λοριάν. Αύριο έρχεται το βράδυ στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει και δεν αποκλείεται να είναι και στην αποστολή για το μάτς με το Λιβαδιακό την Κυριακή. Στην εξωτική Λιβαδιά, όπως είχε πει και η Θεοπούλα, είναι η Λιβαδιά. Λοιπόν, νομίζω ότι αύριο δεν αποκλείεται να κλείσει και το Εκστρέμ. Είναι μια περίπτωση για την οποία σας λέμε με τον Χρήστο από χθες. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Βάσει βιογραφικού και βάσει παραστάσεων που έχει ο Εκστρέμ, αναφέρθηκε σε αυτόν και ο Καρυπίδης σήμερα στη συνέντευξη τύπου. Μπορεί να αγωνιστεί και στην κορυφή της επίθεσης και στα πλάγια. Πρώτη θέση είναι πλάγιος επιθετικός βέβαια. Και οι δικές μου πληροφορίες από ανθρώπους που ξέρουν τον ποδοσφαιριστή λένε ότι είναι και καλύτερος από τον Γκάμα. Αυτό θα φανεί με στο γήπεδο βέβαια. Συν ό,τι άλλη κίνηση γίνει μέχρι την άλλη Τρίτη. Αν ο Άρης θα πάρει φορ, που νομίζω ότι πρέπει να πάρει φορ, και αν θα πάρει μπακ, δεν νομίζω ότι θα πάμε σε δεξιό μπακ τώρα. Μπορεί ο Άρης να πάει για το καλοκαίρι για παίχτη. Το παλεύει αυτό, το λέμε εδώ και καιρό. Αλλά με τον Κωνσταντινίδη λογικά να επιστρέψει κανένα 2-3 εβδομάδες. Ναι, Μητράκη, τον φάγατε. Εντάξει, άμενε για τόσο καλά είναι. Ναι, γλίτουσα χειρότερα πάλι καλά. Μηνύσκο ήταν. Με τον Κωνσταντινίδη επιστρέψει 2-3 εβδομάδες, ο Άρης μπορεί να μην πάρει δεξιό μπακ τελικά. Είπε ο Καρυπίδης για δεξιμπάκ σήμερα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα γίνει τελικά ή όχι. Πάντως είπε ότι μέχρι την άλλη Τρίτη θα έχουν τελειώσει και μεταγραφές. Αυτό. Ωραία. Τώρα αγωνιστικά, υπάρχει το παιχνίδι με το Λιβαδιακό. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες, περιμένω να δούμε τι θα γίνει. Ο Βέλεθ το χάνει. Ο Κωνσταντίνης το χάνει. Ο Σιώπης με τον Διαμαντόπουλο και τον Τόνοσο θα μπουν στις προπονήσεις νομίζω την Πέμπτη, αν όχι από αύριο. Και είναι από εκεί και πέρα στην ευχαίρεια του προπονητή. Αν θα τους χρησιμοποιήσει ή όχι.
στο μάτς της Κυριακής στην εξωτική Λιβαδιά που θα πάμε να φάμε σουβλάκια. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλά το είπες, Νίκο Παπαδόπουλε. Καταλάβαμε τι υπόθηκε και τι όχι. Εντάξει, εσύ σαν ουδέτερος, ρε φίλε, που είσαι εδώ πέρα. Σου είπα, ρε φίλε, και δεν είσαι ο Παοκτσής ουδέτερος. Είσαι ουδέτερος, δηλαδή βγάζεις και τον άνθρωπο. Σου είπα την άποψή μου, ρε φίλε. Έχω άδικο πουθενά. Όχι, ρε εσύ. Και σου λέω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που υπάρχει έτσι γκρίνια γύρω από την πορεία του Άρη μέχρι τώρα, η οποία στα δικά μου τα μάτια είναι εντελώς normal. Δεν έχει κάνει ούτε τη φοβερή πορεία, ούτε την κακή πορεία. Το μοναδικό πράγμα το οποίο μπορούσε να τυπήσει είναι το κύπελο, που έφτασε να κρίνεται σε ένα μάτσι πρόκριση εκείνο το μάτσο του Εργοτέλη και άρχισε να κατάφερε να φάει τρία γκολ του Εργοτέλη. Εκεί είναι ένα που τυπήσει, αλλά εκεί είναι ένα μάτσι. Ένα. Ναι. Ένα παιχνίδι. Έτσι. Δεν η πορεία λέω... μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα είναι normal. Δεν λέω να μην έχουμε υψηλού στόχου και να μην δεν το συζητάμε αυτό. Απλά ξέρουμε τι μα γίνεται. Αλλά να ξέρουμε την δεδομένη χρονική στιγμή τι μπορούμε να κάνουμε. Ακριβώς. Άλλο το θέλω. Εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να πάω να δουλέψω στο BBC. Μπορώ. Εγώ πιστεύω μπορεί. Αν ρωτά σε μένα προσωπικά. Εντάξει, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πάω. Ναι. Μπορώ να δουλέψω στο Λίμπερο. Μπορώ. Δουλεύω. Και... λοιπόν. Τι έκανε. Ο Τσακαλώτης Τσακαλώτης της Σκάρλετ Γιόχανσον. Ναι. Λοιπόν. Ξεκάθαρα λέει ο Μιχάλης. Ωραία. Μπορώ να πάω στο BBC. Μάλιστα. Και εγώ έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω, αδελφέ, αν διαφωνείς με αυτό το οποίο είπα πριν. Μπορώ να διαφωνώ. Μπάμπης Μπαμπαρνέδης Κόμπανη. Μόνο αυτό είναι. Λοιπόν. Μόνο αυτό είναι. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα λίγο από εδώ. Θα έτσι δούμε αν έχουμε κάτι καυτό στην adult έτσι, ζώνη της εκπομπής μετά τις 11.30. Αλλιώς θα πάμε το ίδιο χαλάρα για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Πάμε στο break. Για λάθη μου λέει δεν είπατε, ρε φίλε. Αυτό, κατάλαβες. Εδώ έχει φτάσει το επίπεδό μας. Δηλαδή να λέω ότι εσείς εδώ το πείτε αυτό. Για τις 10 ψηφιότητες του The Favorite. Του Γιώργου Λάνθιμου. Δεν έχει έρθει η Ελλάδα αυτό ακόμα. Έχει έρθει. Έχει παίξει. Όχι ακόμα. Έπαιξε. Παίζει το. Όχι. Εννοώ η ταινία έχει έρθει να παίξει ο κινηματογράφος. Νομίζω όχι ακόμα. Ήρθε. Α, οκ. Εγώ έχω μείνει στο Killing of the Sacred Deer. Την προηγούμενη ταινία του. Oh my God. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο normal του από όλα τα προηγούμενα. Ναι. Α, τι δούμε το The Favorite. Λένε ότι είναι το πιο normal story από όλα τα προηγούμενα. Εμένα μου άρεσαν τα προηγούμενα, δεν μπορώ να πω. Και ο Αστακός ήταν ωραίος. Εκείνο μου είχε αρέσει αρκετά. Το τελευταίο, το Killing of a Sacred Deer, εντάξει, ήταν λίγο. Okay. Λοιπόν, Νίκο Παπαδόπουλε, εσύ για το crowdfunding, ποια είναι. Γνωρίζεις κάτι. Μη μιλάει αγγλικά, λέει. Δηλαδή. Μη μιλάς, λέει αγγλικά. Έχουν τρακάρει 4 στην Ηλιούπολη. Εμένα, λέει. Το crowdfunding, ποιο είναι, Νίκο Παπαδόπουλε. Τι ξέρεις. Δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά. Το... Τι έχεις ακούσει για το crowdfunding. Τι το crowdfunding. Μικροχρηματοδότηση. Μικροχρηματοδότηση. Ναι. Εγώ ξέρω για το Keep Out Alive εδώ πέρα που διαβάζω. Αυτό είναι, το ίδιο πράγμα μιλάμε. Το ίδιο πράγμα μιλάμε, ωραία. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Τι είναι αυτό δηλαδή τώρα. Νικόλα, θα πάρει την πεθαίνω. Την πάει έρανος. Φίλε, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Όχι, έρανος δεν είναι. Δεν είναι έρανος. Είναι ένα σκηνικό το οποίο το κάνουν και διάφορες έτσι startups, όπως διάβαζα για το crowdfunding. Τώρα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, είναι ένα σκηνικό το οποίο θα ξεκινήσει. Να μιλάς αγγλικά όμως και σε κάποιες περιοχές που ναι, θα ξεκινήσει από το Σάββατο αυτό το σκηνικό. Ανοίγουν το στρατηγάκι, τα βιβλία, τα παλιά και ψάχνουν να δουν τι γίνεται. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, τον μπασκετικό, αυτό το πράγμα θα ξεκινήσει από το ερχόμενο Σάββατο. Ναι. Και θα έχεις την επιλογή να βάλεις από 5 μέχρι 1000 ευρώ. Νομίζω μπορείς να βάλεις 5, 10, 20, 50, 100, 500 και 1000. Ούτε ευρώ. Ναι. Επειδή είσαι λίγο ο λίγον τι άσχετος, ναι. Έτσι, και σε έχει φάει το προσωπικό ρεπορτάζ του Άρη. Κάνω, λέγε. Έτσι. Λέγε λοιπόν, απευθείας, τσιμπάς. Λοιπόν, και να μας πεις ζητάει για τον Γιάννη Αθηναίου. Ο Γιάννης Αθηναίου συνεχίζει τη Faux Provence. Πάει να βάλει πλάτη για να μην ζητήσει κατηγορία. Στη Γαλλία. Ναι. Ο άνθρωπος ήθελε να συνεχίσει το εξωτερικό, είχε μια πρόταση. Εντάξει. Στον ΠΑΟΚ δεν είχε το ρόλο που ήθελε. Δεν πληρωνόταν κιόλας. Κοροδευόμαστε. Είναι βασικό αυτό. Βρήκε την πρόταση και έφυγε. Δεν θα στεριώσει Αθηνέ σε μια ομάδα τη πόλη. Μια στον Άρη φεύγει. Στον Άρη τι είχε βγάλει τη χρονιά. Είχε διαιτητέ συμβόλαιο. Στον Άρη τι είχε βγάλει τη χρονιά. Στον Άρη έπαιζε με πρόβλημα στη γάμπα ένα χρόνο. Ενώ ο Γουίλη στον Άρη κάθε μήνα κασέρι. Αυτό το μήνα. Δεν έχω ενημέρωση. Okay. Τέλο πάντων, το συγκεκριμένο σκηνικό έχει αρκετά. Είναι κάτι εντελώ καινούριο. Να σου πω την αλήθεια και εγώ όταν άκουσα τη λέξη crowdfunding. Δεν πολύ κατάλαβα. Στην αρχή το πέρασα σαν δωρεά, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό, γιατί έχει ανταποδοτικά ωφέλη.
Θα ξεκινήσει από το Σάββατο, νομίζω και ο ΠΑΟΚ θα το παρουσιάσει την Πέμπτη. Έτσι πιο λεπτομεριακά για να το καταλάβουν όλοι. Και προφανώς είναι στην κατεύθυνση την οποία έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ, που είναι το οικονομικό, ξεκάθαρα. Έτσι, Ιβάν Σαββίδης, ναι μεν είναι δίπλα στη ρίζη, αλλά εδώ και καιρό το ευρώ του δεν υπάρχει. Οπότε κάπως ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει να τρέξει το μαγαζί. Δεν υπάρχει ευρώ. Ναι, γενικά υπάρχει μια κινητοποίηση σε αυτό το κομμάτι. Είναι καλό, πέρα την πλάκα είναι θετικό. Και το καλό είναι ότι το συγκεκριμένο κομμάτι πήρε δύναμη μέσα από την παρουσία του Πρέλεβη στο Λονδίνο. Ο Πρέλεβης βρέθηκε στην κοπή πίτας εκεί του συνδέσμου των φίλων του ΠΑΟΚ. Γενικά εκεί είναι κάποια παιδιά που κατοικοεδρεύουν στην Αγγλία νέας γενιάς. Οι τριαντάριδες πάνω κάτω. 28, 32, 35. Άλλης λογικής από την παλιά. Άλλης λογικής από την παλιά. Έτσι. Εκεί ουσιαστικά τους παρουσίασε λίγο και αυτό το σκηνικό που έχει στο μυαλό του. Νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα βρεθεί και σε άλλα τέτοια μέρη. Και στον Καναδά και στη Σουηδία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία. Είναι γενικότερα μια κατάσταση τέτοια. Άρα γίνεται ένα SPAC international. Ναι, γιατί ρε φίλε, πρέπει να βρει έσοδα. Δεν βγαίνει. Δεν κοιτάμε μόνο ευρώ. Και δολάρια παίρνουμε. Ναι, και λίρα παίρνουμε. Πρέπει να βρει τρόπο. Και γεν παίρνουμε. Πρέπει να βρει τρόπο να είναι λειτουργικός, ναι, στο οικονομικό κομμάτι. Έτσι, από τη στιγμή που ο Ιβάν Σαββίδης, ναι, μεν βοηθάει, αλλά δεν έχει κάποια διάθεση για κάτι περαιτέρω, κάπως πάω και θα πρέπει να βρει μια λύση. Γιατί η άλλη λύση, παιδιά. Οπα. Η άλλη λύση είναι πάμε το καλοκαίρι και κάνουμε ένα budget 300 χιλιάρικα. Και πάμε να παλέψουμε για την παρμονή. Και πάμε να σώσουμε την κατηγορία. Έτσι. Το Ρέθυμνο που είναι τελευταίο, το οποίο κέρδισε πάνω το Σάββατο, ξεκίνησε με κάπου τόσα και τώρα πρέπει να τον ανεβάσει κάπου στα 500-600 για να πάρει και άλλους παίχτες. Και να σώσει τη χρονιά. Μπάσκετ σώσει τη χρονιά. Δεν τη σώζει, όπως το βλέπω. Μπάσκετ σώσει τη χρονιά. Έτσι. Λοιπόν, ο καθένας διαλέγει και παίρνει. Γιατί ακούω ότι γιατί να κάνει ο ΠΑΟΚ 800 χιλιάρικα μπάτζετ, λες και έκανε ένα μπάτζετ 8 εκατομμύρια αφού δεν μπορούσε να το πληρώσει. Τα 800 χιλιάρικα, λες και έκανε, και ξαναλέω, 800 χιλιάρικα, όχι κανένα 5 εκατομμύρια. Έτσι. Τέλος πάντων, γενικά το ψάχνουν. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει το όλο σκηνικό. Θα ξεκινήσει μέσα από αυτή την πλατφόρμα η διάθεση, όχι η διάθεση, ο τρόπος βοήθειας και είναι ανταποδοτικό, ξαναλέω. Δηλαδή, αν κάποιος βάλει, ξέρω εγώ, 10 ευρώ, μπορεί να το εξαργυρώσει παίρνοντας ένα εισιτήριο για το επόμενο παιχνίδι. Αν βάλει 500, όποιος θέλει, μπορεί να τα εξαργυρώσει παίρνοντας ένα διαρκές για την επόμενη σεζόν. Ακριβό. Δεν είναι δηλαδή ότι δίνεις τα λεφτά σου και φεύγουν σε ένα κουμπαρά. Μπορεί να το εξαργυρώσει όπως θέλεις. Δώστε έτσι. Και σώστε. Γιατί το θέμα είναι σοβαρό. Ναι. Δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει θέμα. Το έχουμε καταλάβει κανονικά, το λένε όλοι. Δεν το κρύβει κανένας. Έτσι. Και κάπως πρέπει να βρεθεί λύση σε αυτό το κομμάτι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο Χ να έρθει να πάρει την ομάδα να πει: παιδιά, πόσο κάνει το μαγαζί, τόσο ωραία το παίρνω εγώ και κάθε χρόνο ρίχνω γιατί έτσι κουστάρω. Βλέπουμε και εκεί που είναι άνθρωποι που βάζουν λεφτά, πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, βλέπετε ότι όλοι αρχίζουν και μαζεύονται λίγο. Έτσι, ο Αγγελόπουλος μπήκε στην ΑΕΚ με μια τρέλα και ο άνθρωπος, επειδή και πέρσι πήρε για τίτλους, κατάλαβε ότι δεν χρειάζεται απλά να πετάει χρήματα και να ρίχνει να κάνει λεφτά κάθε χρόνο. Σου λέει ότι και με 1 και με 2 εκατομμύρια μπορεί να κάνει δουλειά. Μου πάω, δεν τα έχει αυτά τα λεφτά. Δεν τα έχει. Δεν έχει ένα να βάλει 2 εκατομμύρια το χρόνο. 3. Οπότε κάπως θα πρέπει να βρει. Δεν θέλει και τόσο. Εντάξει. Συμφωνώ. Η όλη διαδικασία θα φανεί το πώς θα πάει. Αλλά είναι κάτι καινούργιο και πραγματικά εγώ πιστεύω ότι ειδικά από το εξωτερικό, εκεί που και λεφτά έχουν και διάθεση να βοηθήσουν, ναι, στο εξωτερικό. Έτσι. Ούτε ιδέες πουλάνε. Ούτε ύφος, ούτε τίποτα. Και τότε τα παιδιά στο Λονδίνο τίποτα του πάνε. Ό,τι θέλεις, πες μας. Από χρήματα. Και είναι πιο αγνή. Δεν είναι. Ρε φίλε, είναι και. Πώς το λένε. Είναι αυτό που λέγαμε έξω. Money talks. Bullshit walks. Bullshit walks που έλεγε και ένας πρώην επενδυτής. Που τον φάγατε. Τι κάνει αυτή η ψυχή, ρε φίλε. Ο Νίκο. Τι κάνει ο Νίκο, ρε φίλε. Ο Κάλλος το είχε πει αυτό. Ο Άλεξ Κάλλος. Είναι πολύ αμερικάνικη ατάκα αυτή. Με εκείνες κουστούμαρες που είχε έρθει και είχε μιλήσει. Ναι, βέβαια. Και είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Το Money Talks Bullshit Walks. Είναι μεγάλη αλήθεια. Και αισθάνομαι ότι τα λόγια δεν είναι ο καλύτερος προμηθευτής της αλήθειας. Ναι. Αδελφός του. Ναι. Ναι, όχι αυτός. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Θα το δούμε, φίλε, πώς θα πάει. Απλά να έχεις στο νου σου τη λέξη. Μαύρη ζώνη στον Botox. Crowdfunding. Αυτό να έχεις στο νου σου. Βεβαίως. Κάλας εκεί πέρα. Γεια σας, βάλτε μου μισό κιλό crowdfunding. Crowdfunding. Αυτό να έχεις στο νου σου. Μικροχρηματοδότηση.
Λουκανικάρε στο Μόναχο τότε, έτσι, με τον. Με τον πώ το λέγανε, το, τον, τον Μπεκεμπάουερ Μιχάλη, τον άλλο, πώ το λέγανε, τον. Αχ. Ποιο είχε μπει φυλακή, ρε, από την Μπάγερ, ο. Ο Βάλτερ Φόχτ, ποιο. Ο Χένε, α, μπράβο. Ο Χένε. Ουντίτα. Ουντίτα Χένε. Βέβαια. Που είχε και έναν τέτοιο ρε φίλε, είχε και έναν τεχνικό διευθυντή από εκεί. Ποιο να ρε. Δεν είχε έναν Λαζοντόιτ καλό. Λαζοντόιτ τεχνικό διευθυντή. Ναι. Που άρεσε. Ή πιο παλιά ήταν. Πιο παλιά μπορεί να ήταν. Ποιο να ρε. Όχι, δεν πρέπει να είναι τώρα στα κοντά. Πιο παλιά βέβαια. Σημείο αναφορά σε θέμα τεχνικού διευθυντή στον Άρη εδώ και 20 χρόνια. Γιάννη Κόντζερ. Είναι ο Γιάννη Κόντζερ. Καλησπέρα. Αυτό. Ναι, δεν είναι δηλαδή. Τι κάνει ο Γιάννη Κόντζερ. Ασχολείται με τον Απόλλωνα Σμύρνη. Αποχώρησε γιατί θεώρησαν ότι δεν τα πήγε καλά στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Ο Γιάννη. Τι φίλε δεν τα πήγε καλά δηλαδή. Δεν έκανε σωστέ κινήσει και έτσι. Υπάρχουν ακόμα 2-3 να ξέρει στον Άρη που ακόμα τον νοσταλγούν. Δηλαδή, σε νοσταλγώ σε μια ανάμνηση παλιά, σε νοσταλγώ. Είναι. Ναι, είναι ακόμα. Εντάξει. Δεν σου λέω ότι ήταν. Δεν θα πω εγώ αν ήταν καλό ή κακό. Αυτό το κρίνει ιστορία και πράξη του. Εντάξει, γιατί με τον Κόντι έχει κάνει και φοβερέ χρονιέ. Αλλά στη ζωή γενικότερα θα σα δώσω τώρα ένα μάθημα ζωή. Λοιπόν. Τώρα κανονικά έπρεπε να έχουμε να σταματάει να παίζουμε πουσποτάκι και να το λες. Ναι. Αλλά δεν πειράζει. Το μάθημα ζωής είναι μια χορηγία του γυράδικου αχόρταγος. Ναι. Παίρνετε ένα, σας δίνουμε 2 δώρο. Λοιπόν, στη ζωή το ποδόσφαιρο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Έτσι. Και τη ζωή γενικότερα. Mm-hmm. Στη ζωή πάντα πρέπει να κοιτάμε μπροστά το επόμενο. Δηλαδή υπάρχει κάτι. Σου δίνει κάτι καλό αυτό το πράγμα. Το δίνεις κι εσύ. Όταν όμως τελειώνει. Πας μπροστά. Κατάλαβες αυτό. Πας μπροστά στο επόμενο. Δεν κάνεις πίσω γυρίσματα. Εντάξει. Κρατάς τα καλά από κάτι που είχες, είτε επαγγελματική σχέση, είτε προσωπική σχέση και προχωράς. Αυτό. Προχωράς αργά και σταθερά. Γιατί όπως είχε πει και ο Νίκος Μοσχοβίτης, αργά βαδίζω. Ζωή κερδίζω. Τελειώσαμε. Σπέβδε βραδέως. Αυτό. Ναι. Εντάξει. Έτσι είναι. Κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε πίσω. Αυτό που λέγει ο Πόποτας. Μπρος πίσω. Όχι μπρος πίσω, δεν έχει. Πίσω ούτε για να πάρουμε φόρα, Νίκο. Αυτό, κατάλαβες. Αυτό. Αυτό τώρα με ποια αφορμή το είπες. Ωραία είναι αυτή η ατάκα. Για αυτούς που λένε, για αυτούς που λένε... Α, ναι. Δεν ήταν λαζοντό έτσι βέβαια. Εντάξει, αλλά ήταν Γάλλος. Έχει δίκιο ο Μιχάλης. Ο Λοράν Ντισό. Όχι ρε, τι Λοράν Ντισό. Ένα Γάλλο που είχαμε, ναι. Που μας είχε φέρει να πούμε... Πώς το λέγανε, το Φομπέρ, που έλεγα να σου πω Φομπέρ. Να σου πω εγώ λέγα το Φομπέρ. Λοράντισο. Και έναν άλλο μικρό γαλάκο που είχε φέρει. Το Βαλεντίν Ρομπέρ. Όχι, αυτό ήταν πιο παλιά. Αυτό παίζει Κύπρο τώρα. Αυτό το λέμε αφορμή, γι' αυτό που ακόμα νοσαλγούν, α πούμε. Υπάρχουν 2-3 που λένε, α πούμε, ο Κόντι, α πούμε. Είχε και πετυχημένα πράγματα. Ήταν πετυχημένο μέχρι ένα σημείο ο Κόντι, οκ. Okay. Αλλά κάποια στιγμή κοιτά και μπροστά, προχωρά, τελειώνει μια σχέση, πα στην επόμενη. Βλέπεις το ποτήρι μεσογεμάτο. Αυτό. Πάντα. Αυτό. Να κρατάς τα καλά, τις καλές αναμνήσεις και προχωράς. Mm-hmm. Θα υπάρχουν και τα αρνητικά. Οκ. Okay. Ναι. Και προχωράς. Και όπως μου έχει πει και ένας άνθρωπος μεγάλου ηλικία, 70 ας πούμε, πριν αφήσεις ένα κλαδί, πιάνεις το επόμενο. Πω. Ταρζάν. Ταρζάν. Εντάξει. Μου το είπε ο Ταρζάν. Μου το είπε λοιπόν. Ένας άνθρωπος της ζούγκλας λοιπόν. Μου το είπε αυτό. Πριν αφήσεις ένα κλαδί. Πιάνει το επόμενο. Μάλιστα. Έτσι είναι. Μάλιστα. Ωραία. Okay. Θα μας πεις τίποτα για Στέφανο Τσιτσιφάστ. Τσιτσιφάστ. Έχεις και εσύ εικόνα από όλοι οι Έλληνες από τέννις, γιατί πλέον είμαστε ειδικοί και στο τέννις. Καλά, ναι. Τώρα όλοι ξαφνικά αρχίσαν τις αναλύσεις. Κοίτα, εγώ για τον Τσιτσιπά δεν θέλω να το παίξω έξυπνος. Εγώ το παιδί το έχω δει μια φορά, αλήθεια. Εγώ για τον Τσιτσιπά ακούω εδώ και 2 χρόνια. Ναι. Που δεν ήταν ευρέως γνωστός. Mm-hmm. Από έναν φίλο μου, πολύ καλό φίλο μου. Πρώην τενίστα και κάποτε ρε παιδί μου φέρλπη και θεωρούταν μεγάλο ταλέντο για τα δεδομένα της Ελλάδας. Είναι τώρα εντάξει άνθρωπος που έχει κάνει προπόνηση με το Φέντερ. Εντάξει, ό,τι και να λέμε. Τον οποίο και ο Τσιτσιφάστ. Και έχει παίξει τελικό Αυστραλιανού Open στους εφήβους. Okay. Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Γιακούποβιτς. Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Γιακούποβιτς. Όχι, στο όνομα κοντά έπεσε. Στο πρώτο το βρήκες. Λοιπόν, και μου έλεγε εδώ και 2 χρόνια, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει αυτός ο μικρός και τα λοιπά που πάει καλά, ανεβαίνει και τα λοιπά. Θα δεις αυτός, λέει, θα κάνει μπάμι και τα λοιπά. Και να που το κάνει ο μικρός, μπράβο το ρε φίλε. Τα 20 του έχει βγάλει τα λεφτά για μια ζωή. Τελείωσε. Ρε άσε τα λεφτά για μια ζωή. Εδώ λένε ότι ο άνθρωπος είναι. Υποτίθεται αυτά που κάνει τώρα τα έκανε ο Τζόκοβιτς και ο Φέντερ στην ηλικία του. Δηλαδή, μιλάμε ότι μπορεί να είναι. Αν συνεχίσει έτσι. Από τους κορυφαίους του αθλήματος. Ναι, αν συνεχίσει που πιστεύω θα συνεχίσει έτσι, θα γίνει ένας από τους κορυφαίους του αθλήματος. Ναι. Γενικότερα βλέπουμε την Ελλάδα με τον Τζιτσιπά, με τον Αντετοκούμπο.
ότι βγάζουμε κάτι, ότι υπάρχει κάτι εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είναι ότι είμαστε τόσο Ουγγανοί, ας πούμε, και δεν στρίβουμε. Βγάζουμε κάτι. Απλά δυστυχώς λόγω της οργάνωσης και της δομής που έχουμε σαν χώρα στο αθλητικό κομμάτι, δεν θα έχουμε τόσο μεγάλη παραγωγικότητα. Καλά, κοίταξε, ειδικά στο κομμάτι του τέντρα, φίλε, που είναι και ένα ακριβό άθλημα. Δεν είναι δηλαδή ότι. Αυτό, ρε παιδί μου, είναι ένα. Δεν είναι ούτε καμιά σχολή, είμαστε ούτε τίποτα. Στο μπάσκετ μπορείς να την πεις στη λογική της. Των υποδομών και όλα αυτά, γιατί έχουμε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Εκεί παράγεις, και παράγεις, και εθνικά. Εκεί παράγεις και προπονητές βγάζεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια σχολή. Ναι. Έτσι, το τένις είναι κάτι εντελώς, ρε παιδί μου, άσχετο με τον Έλληνα, να το πω έτσι. Γιατί είναι και ένα πολύ ακριβό άθλημα και γενικότερα νομίζω ότι όλα αυτά τα παιδιά που ασχολούνται, από τη στιγμή που θέλουν να το κάνουν επαγγελματικά, φεύγουν έξω. Δεν μένουν εδώ στην Ελλάδα. Και μπράβο του παλικαριού αυτού. Μπράβο και στην οικογένειά του που έχει τα χρήματα να φτάσει μέχρι εκεί. Έτσι. Και να τον στηρίξει. Ό,τι και να κάνει στα Australian Open. Έτσι, που ο άνθρωπος έχει πάει στα ημιτελικά. Παίζει με τον Ναδάλ. Πέμπτη πρωί είπαμε Χριστό. Πέμπτη πρωί, 10.30 είναι το επόμενο παιχνίδι του. Και μακάρι ο άνθρωπος να καταφέρει και να το κατακτήσει. Θα είναι σίγουρα μια τεράστια επιτυχία. Είναι σαν να κατακτάει, ξέρω εγώ, ο ΠΑΟΚ το Europa League. Έτσι. Γιατί είναι τα τέσσερα, για όσους δεν γνωρίζουν από τένις, γιατί εντάξει, δεν είμαστε και εμείς τίποτα γνώστες, απλά μια γενική εικόνα έχουμε που είναι στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Γαλλία που είναι στο χώμα, και στην Αγγλία. Μεγάλη Βρετανία από το Wimbledon που είναι στο χορτάρι, και στην, το US Open που είναι και αυτό πάλι σε τέτοιο το ταρτά, να το πεις αυτό, τι είναι. Το οποίο άνθρωπος πάλι που ξέρει τένις, ο ίδιος που έλεγα πριν, μου έχει πει ότι είναι το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο. Και εγώ έτσι νομίζω. Γιατί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Ρολάν Γκαρός, να πω την αλήθεια. Ναι, και το ρωτάω γιατί. Στο χώμα. Ωραίο είναι. Στο χορτάρι είναι πιο γρήγορο. Δεν είναι. Το Ρολάν Γκαρός είναι αγαπημένο μου, αλλά στο Wimbledon γιατί είναι. Το ρωτάω γιατί λέω είναι το πιο δύσκολο από όλα. Γιατί λέει δεν ακούγεται τόσο πολύ τον μπαλάκι. Δεν ακούγεται. Και τι σημαίνει αυτό, φίλε, για τον τενίστα. Το σκάσιμο δεν ακούγεται τόσο πολύ. Εγώ έχω ακούσει ότι είναι το πιο γρήγορο. Γι' αυτό είναι και το πιο. Και γρήγορο, δύσκολο. Αλλά μου λέει και γι' αυτό. Γιατί στο χορτάρι πάνω, ας πούμε, τσουλάει πιο γρήγορο το μπαλάκι. Δεν ακούγεται λίγο το μπαλάκι. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Μάλιστα. Και πέρα λέει από το τι βλέπει, λέει προσανατολίζει πάντα και με τον ήχο. Ναι. Όταν έχει μεγάλη ταχύτητα, θα μου πει. Σωστά. Μεγάλη ταχύτητα είναι και αυτό. Σωστά. Ωραίο το τένις. Ωραίο, ναι. Ωραίο για όποιον ασχολείται. Για όποιον μπορεί να το έχει χόμπι ακόμα καλύτερα. Κάποιοι το έχουν. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Θα ήθελα και εγώ να το έχω χόμπι, αλλά δεν δύναμη. Δεν έχω και χρόνο, βασικά. Αυτό είναι το θέμα. Φαντάζεσαι, εδώ πέρα έπαιρνα τηλέφωνο, έλεγα τι έχει να κάνει σήμερα. Πάμε, ρε φίλε, να παίξουμε έτσι μια ώρα, να βαρέσουμε λίγο. Βέβαια, όλοι έχουμε παίξει την παραλία. Έτσι, δεν τι έχει να γίνει φέτος, πω. Λες, καλά. Θα υπάρχει έξαρση. Καλά. Παλιότερα, μικρότερο, τη έβαινα και εγώ πάρα πολύ. Τώρα δεν τη βρίσκω. Δεν τη βρίσκω καθόλου με τίποτα, να ξέρεις. Ωραίο ήτανε. Δεν τη βρίσκω με τίποτα. Ωραίο είναι. Δεν μπορώ. Και ειδικά όταν βρισκόμασταν σε θάλασσα που ήταν ρηχή μπροστά, δηλαδή για να μπορείς λίγο και να βουτάς το κεφάλι σου, μην είσαι έξω με στην τάλα και πεθαίνεις, τις δίναμε και για πολλή ώρα. Αλλά πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει κάποιος πολύ πορωμένος για να με ψήσει και να μου πει ότι ξέρεις, εσύ πάμε. Και να του πάντε πάμε για κανένα τέταρτο μισάωρο, γιατί για παραπάνω δεν είναι. Αλλά λες ότι θα έχουμε έξαρση το καλοκαίρι, έτσι. Με τους ρακετοφόρους στις παραλίες. Νίκο. Πιστεύεις θα έχουμε έξαρση σε κανένα ρωτό. Τις δύναμη πολύ ωραία, λέει, δεν ακούστηκε πολύ καλά αυτό. Τις δύναμη, ρε παιδί μου, με τη ρακέτα. Τι είναι στις δύναμη. Α, εντάξει, γιατί κι άλλες παραλίες τις δίνουμε με διαφορετικό τρόπο, ρε παιδί μου. Ναι. Σε κάτι ερημικές κιόλας, ρε παιδί μου. Ναι, δεν είναι. Τις έχεις δώσει σε παραλία, Νίκο Παπαδόπουλε? Όχι. Με ρακέτα εννοώ. Όχι. Αυτό εννοώ και εγώ με ρακέτα, φίλε. Δηλαδή, γιατί άλλο μπορεί να μιλούσε. Ναι. Ξέρω εγώ, γιατί άφησε. Μπορεί να μπήκαμε λίγο στην adult zone της εκπομπής. Αλλά σε φίλε, να εννοηθούν άλλα πράγματα γι' αυτό. Δεν μπορούσε σε δημόσιο χώρο. Αλλά ακόμα έχει φετίχ με αυτό, ξέρεις, τη βύση πολύ. Δεν μπορώ. Τέλος πάντων. Μια φορά έχω πετύχει γυμνιστές, οκ. Έχω πάει σε παραλία γυμνιστές στην Κύπρο. Ναι. Στην τέτοια, στην Αγία Ανάπα. Θα πάει στην παραλία, αλλά είμαι πολύ μικρός. Ναι. Ήμουν δηλαδή παιδί, ρε παιδί μου. Είχες πάει σε παραλία με τα γνωριζόμενα και ως λιαστά. Και έχω πάει σε μία στο Ποσίδι κοντά. Ναι. Όπου ήταν, ρε παιδί μου, ξέραμε ότι είναι παραλία γνωστών. Έχει ένα φίλο μου εξωτερικό εκεί. Mm-hmm. Και να πάμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Και να δούμε αν έχει τίποτα για το χαβαλέ, ρε παιδί μου. Πριν 10 χρόνια κιόλα. Ναι. Είχαμε πάει Πρωτομαγιά, νομίζω, Χαλκιδική. Ναι. Mm-hmm. Και ήταν, ρε παιδί μου, ένα ζευγάρι και γυμνή σε μια παραλία γνωστών. Πολύ ωραία. Ωραία, είναι μια χαρά.
Και είπαμε εμείς, ρε παιδί μου, ο ένας από την παρέα έχει μια BMW. Mm-hmm. Πισοκούνα, ρε παιδί μου, κτλ. Ναι. Δεν σε λέει τώρα τι θα κάνουμε. Και πάει εκεί μπροστά που ίσα ίσα, ρε παιδί μου, έχει άμμο, αλλά το αμάξι πατάει και αρχίζει να τη γυρνάει. Και να σηκώνεται η άμμος και να τρομάζουν οι άλλοι και να πέσει το αμάξι και να φεύγουν. Χαλάς την ηρεμία των ανθρώπων, ρε φίλε. Παιδιά, την είμαστε, ώρα της απόλασης τους. Είμαστε εδώ, δεν ξέρω. Είμαστε λίγο, κάφερ. Εσύ με μακρύ μαλλί τότε? Όχι, το έχω κουρέψει. Ήταν μετά. Στη μετά. Δεν είχες γίνει την αλογουρά, ναι, δηλαδή. Όχι, δεν είχα, φίλε. Εντάξει, γιατί έπρεπε να γίνει κάτι, γιατί με την αλογουρά δεν ρίχναμε γκόμενο ούτε μετά κλείν. Έπρεπε να γίνει. Φυσιολογικό με την εικόνα που έχω δει. Έπρεπε να γίνει κάτι για να στρώσει κατάσταση. Φυσιολογικό και αναμενόμενο. Εντάξει. Ούτε μετά κλείν στην καροτίδα. Τίποτα. Ναι. Μετά, οκ. Okay. Μετά ευτυχώς κάποιος άνοιξε τα μάτια και σου είπε, φίλε, πάνε δηλαδή. Εντάξει, κούρεψε. Όχι, μόνο μου με έπιασε. Μόλις τελείωσα το Λύκειο. Γιατί εκεί ήταν, παιδί. Μόλις τελείωσα το Λύκειο και είχα περάσει εκείνο. Είχα περάσει τη λογική σχολή Θεσσαλονίκης, ναι. Στην οποία θύτευσα για ένα τρίμηνο, mm-hmm. Για ένα τέρμινο. Λέω, ρε παιδί, εντάξει, φτάνει, δεν γίνεται. Είχα 2 χρόνια να κουρευτώ. Θα πάω να κουρευτώ. Είχα 2 χρόνια να κουρευτώ και 18 χρόνια να... Και λέω, Τρομερό. Τορνερό. Λοιπόν, Χρήστο, τι κάνουμε, φίλε, τελειώνουμε. Είμαστε... Έτοιμο, άρε φίλε. Μόλις το είπαμε, ρε φοβερό, λες και άκουγε. Τι timing. Γιατί δεν είδα πόρτα και λέω κάτι γίνεται. Λοιπόν, τελειώσαμε. Οπότε αυτά από εμάς, παιδιά, για σήμερα. Έτσι. Αύριο εδώ ο Νίκος Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει παρέα για 2 ώρες. Θα τα πούμε τηλεφωνικά. Κάτσε, μην έχουμε κανένα σφίνα έκτακτη αύριο. Λες. Γιατί έχουμε και ένα αεροδρόμιο, δούμε τώρα θα κάνουμε. Φίλε, σου είπα τι θα γίνει. Είμαστε ακόμα σε διαβουλία. Θα έρθει ο συνάδελφός σου 5 με 7, τα κανόνισα εγώ, εδώ 2 ώρες. Εσύ θα πάει στο αεροδρόμιο σου, ναι, ρε φίλε. Θα πάει στο αεροδρόμιο σου και 10 ώρα θα σε πάει. Περίμενε. Το λέω εγώ τώρα στον αέρα, το δεσμεύω. Σιγά μην ακούει. Το δεσμεύω στον αέρα. Κοιμάται τέτοια ώρα. Όχι, δεν κοιμάται, αλλά έχει και τα παιδιά εδώ. Τα παιδιά εδώ και η ώρα, ρε φίλε, κοιμήθηκαν. Κοιμάται μικρή, κάνει ησυχία και τέτοια. Ναι. Μήπως κάνει τίποτα άλλο και κάνει κανένα 5ο παιδί, 6ο, πόσα έχει, γιατί έχει χάσει και το νούμερο. Έχει πετάξει κόφτη. Τερμάτισε τώρα εδώ. Αυτό ήταν τέλος. Μάλιστα. Λοιπόν, στοίχημα.gr ήταν μαζί μας. Η εταιρεία με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, με μια πολύ πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Το κινητό σας, από το τάμπλετ σας, από τον υπολογιστή. Το στοίχημα καζίνο πλέον και εκεί με πάρα πολλές επιλογές παιχνιδιών. Όλα αυτά από τη στοίχημα.gr. Μπαραντέρ ξανά αύριο στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας μέχρι και τις 2, ας πούμε, 3. Η ζούγκλα του ξεκινάει μετά από εδώ και πάει μέχρι αργά. Έτσι. Και αύριο εδώ. Νίκος Παπαδόπουλος παρών εδώ να τα πει όλα. Λοιπόν, τι ώρα παίζεις? 7:30. Θα σε έχω για ρεπορτάζ, εντάξει. Ναι, ρε, ναι. Λογικά και το παιχνίδι αύριο είναι ψηλοδιαδικαστικό. Είναι στην Πάουξ Πορτσαρίνα. Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.